Λοιπόν, συνεχίζουμε από τα σκηνικά του Αβάη Σάκου Σύρο. Και μάλιστα από τον τόμο αυτόν, όσοι έχετε και παρακολουθείτε, σας λέω και την σελίδα. Είμαστε στην σελίδα 484 και συνεχίζουμε την τέταρτη επιστολή προς τον Αβά Σιμεώνα, τον από Κεσαρία, όπως θα θυμάστε όσοι παρακολουθείτε αρχικά. Τελειώνουμε, μην νομίζετε ότι θα έχουμε το κουδεπό. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε και προς το τέλος των συναντήσεων αυτών. Δηλαδή, περάσαμε τα 2/3, ας το πούμε έτσι, της χρονιάς. Οπότε, λογικά, βρισκόμαστε προς το τέλος. Είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη φορά, για να σας συνδέσω λίγο, πάρα πολύ μεγάλη σημασία δίνει ο Αβάς Ισαάκ στο θέμα της πνευματικής θεωρίας, που πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, βέβαια, για να φτάσει ο άνθρωπος να είναι όρημος, να μπορεί να έχει πνευματική θεωρία. Να μπορεί, δηλαδή, με τα μάτια της ψυχής να βλέπει τα πράγματα του Θεού. Προϋπόθεση, λοιπόν, είναι να έχει προχωρήσει πνευματικά και θέλει περισσότερο να μας προστατεύσει από διάφορες καταστάσεις πλάνης και δαιμονικής φαντασίας, οι οποίες μπορεί να μπερδευτούν με αυτές τις θεωρίες. Γιατί ο άνθρωπος βλέπετε ότι πάντοτε, όλους τους αιώνες, γιατί τώρα μιλάμε για ένα κείμενο του 7ου αιώνα, ανά τους αιώνες ο άνθρωπος πάντοτε βέβαια επιδιώκει το τέλειο. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντοτε επιδιώκει το τέλειο. Όχι όμως πάντοτε με τον ανάλογο κόπο. Αλλά πολλές φορές και στην πνευματική ζωή θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα, να έχουμε αυτά τα οποία είχαν οι άλλοι, αλλά χωρίς εμείς να κοπιάσουμε πολύ. Αυτό είναι παράλογο βέβαια και ασύμβατο με την πνευματική ζωή, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ακριβώς ο Βάσης άρχισε να μας προστατεύσει από τέτοιες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πλάνη. Και πλάνη σημαίνει ότι όχι απλώς δεν είμαστε στην αλήθεια, αλλά και γινόμαστε υποχείρια των σκοτεινών δυνάμεων. Περί αυτού πρόκειται. Και υπήρξαν διάφορες πλανημένες καταστάσεις ανά τους αιώνες. Ερετική ήδη από την πρώτη εποχή ακόμα του χριστιανισμού, ήδη από τον 3ο και 4ο αιώνα, όπως θυμάστε, 4ο αιώνα, ξεκίνησαν οι οικουμενικές σύνοδοι για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αιρέσεις των πρώτων αιώνων, της πρωτοχριστιανικής εποχής. Επίσης, μας ανέφερε την προηγούμενη φορά ότι είναι επιρρεπής πιο πολύ στην πλάνη αυτή, δηλαδή των φαντασιών του νοός, όπως θα το περίμενε κιόλας κάποιος, άνθρωποι οι οποίοι, όχι, βέβαια εδώ αναφέρεται σε μοναχούς, κατ' εξοχήν σε μοναχούς. Και απευθύνεται βέβαια σε μοναχούς, κατ' εξοχήν τα κείμενα αυτά του Αβάη Ισαάκ, αλλά όπου μοναχός εσείς βάλετε και τη θέση συνεπής χριστιανός, έτσι. Ο κάθε συνεπής χριστιανός που θέλει να είναι συνεπής με τον αυτό του, με τον εγώνα του και κυρίως με το Ευαγγέλιο και με τον Χριστό, συμβαίνουν και σε αυτό, αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν οξύτητα νοός. Βλέπετε εδώ τα και τα σκυλιά και οι συναγερμοί τώρα που ξέρουν πάνω όλα. Μην το έχετε παρατηρήσει. Και άλλη φορά. Λοιπόν, επειδή έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, τα άλλα πίσω, για να μας διευκολύνουν. Πάντα ο πειρασμός προσπαθεί να σε διευκολύνει. Ναι, μην νομίζετε, ο διάβολος αυτό, όταν είσαι σε οδό πλάνης, σε διευκολύνει. Όταν είσαι σε αληθινή οδό, σε βάζει εμπόδια. Άρα τα εμπόδια να μην θεωρούμε πολλές φορές στην πνευματική ζωή ότι τα εμπόδια. Γι' αυτό λέει ο λαός ότι κάθε εμπόδιο σε καλό. Δηλαδή το εμπόδιο πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, είναι εκ του Θεού. Όταν σου ανοίγουν όλοι οι δρόμοι, τότε να υποψιάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, λέει ότι αυτά συμβαίνουν περισσότερο στους μοναχούς εκείνους οι οποίοι έχουν οξύτητα νοός. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια, δηλαδή, πώς το λένε, IQ. Ναι, μπορεί IQ, αυτό που λες εσύ, ή και που να έχουν, ας πούμε, την τάση να ασχολούνται έτσι με θέματα
αυτό που λέμε σήμερα, δηλαδή να είναι πιο ψαγμένοι δηλαδή. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία των ψαγμένων. Προσέξτε. Αλλά αυτό όμως μπορεί να μας πλανήσει όταν δεν ακολουθούμε δηλαδή τον δρόμο τον οποίο δείχνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και εξετάζουν λέει τα σκηνοδοξασίας, λέει εδώ ο Μασάκ. Δηλαδή τους αρέσουν ας πούμε τα καινούργια, τα περίεργα, τα παράξενα. Και τα, αυτά τα... Ενώ εμείς δεν είναι έτσι, εμάς μας ενδιαφέρει αυτά τα οποία είπαν οι άλλοι πατέρες, αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία. Επίσης επιθυμούν λέει τους νεοτερισμούς. Και αυτοί έχουν την τάση να φιλονικούν σε κατά πρόσωπο. Δηλαδή δεν διστάζουν καθόλου να δημιουργούν φιλονικίες. Και αναφέρει εδώ κάποιον Μαλπά, χαρακτηριστικά, τον οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά και ο οποίος δεν ήταν ένας τυχαίος, βέβαια, γιατί έγινε αρχηγός αιρέσεως, της αιρέσεως των ευκτητών. Και ο οποίος μάλιστα μας είχε πει ότι είναι και άνθρωπος που παρακολούθησε και τους σπουδαίους γέροντες, ακόμα και τον Μέγα Αντώνιο άκουσε, αλλά όμως αυτό δεν τον ωφέλησε, διότι τα έβλεπε όλα τα πράγματα έτσι με νου υπερηφανό. Συνεχίζουμε λοιπόν από το σημείο εκείνο που είχαμε σταματήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Τούτους τους λόγους ως ήκουσε ο Μαλπάς, ευρισκόμενον εις την ακμή της ηλικίας του, εθερμάνθη ως πυρ. Ποιους λόγους? Ότι δηλαδή, να γίνουμε λίγο και πάνω να πάμε, και από τον Άγιο Αντώνιο, αλλά και από άλλους, δηλαδή ότι όταν ο νους μετά την κάθαρση του δέχεται θεωρίες των μυστηρίων του πνεύματος και ότι η ψυχή δια της θείας χάριτος αξιούται της απαθίας όταν με την εργασία των εντολών, με την εφαρμογή δηλαδή, του θερήματος του Θεού εκδηθεί τα παλαιά πάθη και θαθεί στην πρώτη υγεία της αρχής φύσεως. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ξαναβρεί τον εαυτό του, σαν να λένε φτάνει στο αρχαίο κάλος, δηλαδή έτσι όπως τον έδρασε ο Θεός, για να πούμε έτσι, στον Παράδεισο, όταν δηλαδή αφήσει τον παλαιό άνθρωπο. Και αυτό βέβαια γίνεται κατ' εξοχή μετά το βάπτισμα, όταν άνθρωπος βαπτίζεται και παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, από εκεί και μετά μπορεί να επιτύχει αυτό το σκοπό του. Αλλά αυτός ο Μαλπάς, επειδή ήταν νέος τροποντινά και ενθουσιώδης, ας το πούμε έτσι, μόλις άκουσε αυτά τα πράγματα, ζεστάθηκε, λέει, σαν να πειρακτώθηκε από φωτιά. Δηλαδή, τον έπιασε κάποιος ζήλος. Ο ζήλος του δεν είναι καλό πράγμα, ο ζήλος του Θεού. Αλλά υπάρχει και ο ζήλος του κατ' επίγνωση, όπως λένε οι πατέρες, έτσι. Ο οποίος όμως ζήλος δεν σε οδηγεί στην αλήθεια. Και αφού λέει επέστρεψε στην πόλη του, εξημένος υπό του πάθους της φιλοδοξίας, ανεχώρησε εις ησυχαστικών τόπων και δόθη εις αγώνας μεγάλους και εις στεναχωρίας και εις αδιαλήτους προσευχάς. Τώρα χαρακτηριστικό είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα τα οποία ήταν. Κάνουν, ας πούμε, οι ασκητές, να το πούμε έτσι. Διότι λέει, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, ήταν έτσι αναμένος από το πάθος όμως της φιλοδοξίας, έχει σημασία, έχει το κίνητρο, λοιπόν, από το, για το οποίο ο καθένας κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή, αυτά που κάνω, τα κάνω για το Θεό ή τα κάνω, ας πούμε, για το θεατήν της ανθρώπης, για να με βλέπουν οι άνθρωποι, να με δοξάζουν, λένε αυτός είναι, κοίταξε, πολύ προχωρημένο πνευματικά, ας υποθέσουμε. Ή ακόμα μπορεί να τα κάνω για τους ανθρώπους, να τα κάνω για τον εαυτό μου. Να αυτοθαυμάζομαι δηλαδή εγώ εσωτερικά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει πολύ η γνώμη των άλλων, αλλά μέσω τους όμως εσωτερικά αυτοθαυμάζονται. Λένε, να, κοίταξε, εγώ έχω προχωρήσει, ας πούμε, στα κατάφερα κλπ. Με το πάθος λοιπόν της φιλοδοξίας, ανεχώρησε, έφυγε και πήγε σε ένα ησυχαστήριο. Και εκεί επιδόθηκε σε μεγάλους αγώνες. Και σε στεναχωρίες και σε διάλεκτες προσευχές. Δηλαδή, τίποτα από αυτά, ας πούμε, να το πάρεις ξεχωριστά, δεν είναι άσχημα από αυτά που έκανε. Πήγε, ας πούμε, να ζήσει στην ησυχία, μακριά από τον κόσμο, αναχώρησε. Έκανε κάτι πολύ, ας το πούμε έτσι, που δεν το κάνει οποιοδήποτε. Το κάνουν μόνο αυτοί που έχουν ζήλο μέσα του, που έχουν διάθεση. Και αυτό, και επιδόθηκε σε μεγάλους αγώνες. Έπεσε τα μούτρα δηλαδή στους αγώνες. Και με το να ταλαιπωρεί, ας το πούμε έτσι, τον εαυτό του, αλλά και παράλληλα όμως να έχει και αδιάλειπτη προσευχή. Μα θα πει, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το πράγμα?
Ναι, όσοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχουν κάνει ακόμα. Και γι' αυτό λένε άλλοι πατέρες ότι όταν, ας πούμε, θέλει κανείς να κάνει τα πράγματα, πρέπει να είναι υπό την επίβληση διακριτικού πνευματικού γέροντος. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει ένας δηλαδή, πνευματικός, ο οποίος να έχει μια εμπειρία από αυτά τα πράγματα πνευματικά για να μπορεί να το καθοδηγήσει λοιπόν και αυτόν. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να πλανηθεί, όπως έπαθε αυτός εδώ ο φίλος μας ο Μαλπάς. Και όταν εξεκάφθη εις αυτόν το πάθος της δοξομανίας, ελπίζουν να φτάσει στα υψηλά εκείνα έργα τα οποία είχε να ακούσει, χωρίς εσέτη να μάθει την τέχνη του νοητού πολέμου και χωρίς να εννοεί τα συνέδρα και τους δόλους και τα συμφανάς του αντιπάλου, για τον οποίο εξαπατά και τους πλέον δυνατούς, και φέρει αυτούς εις αυτούς, δηλαδή ότι όταν λέει περισσότερο τον έκαιγε το πάθος της δοξομανίας, να δοξαστεί δηλαδή, και βέβαια αυτός ο οποίος κατατρέχεται από αυτό το πάθος, όχι απλώς θέλει να δοξαστεί, αλλά και να δοξαστεί το ταχύτερο, να αναδυθεί το συντομότερο. Αυτό δεν θέλει. Βλέπεις, με μερικοί άνθρωποι έχουν έτσι έναν αγώνα δρόμου και λες, μα καλά, αυτό τώρα γιατί τρέχουν τόσο πολύ κλπ. Ναι, πολλές φορές είναι αυτό το πάθος, ας πούμε, της δοξομανίας. Βλέπεις ότι δεν μπορούν, ας πούμε, να βρουν το μέτρο, να δεστούν όπως εργάζεται ο καθένας, με υπομονή, με ελπίδα, έτσι. Αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτονται τι θα κάνουν για να αναδειχθούν, για να φανούν. Ας προσέξουμε. Ελπίζοντας, λέει, να φτάσει στα ψηλά εκείνα έργα για το οποίο είχε ακούσει, δηλαδή είχε ακούσει ότι οι πατέρες, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας φτάσανε, ας πούμε, σε σπουδαία μέτρα πνευματικά, όπως ο Άγιος Αντώνιος, ας πούμε, ή άλλοι πατέρες. Χωρίς όμως, λέει, να έχει μάθει την τέχνη του νοητού πολέμου. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, σαν να έπεσε στη μάχη, σαν να πήγε όχι απλώς στη μάχη, αλλά να μπήκε και στην πρώτη γραμμή του πολέμου, θέλοντας να νικήσει, χωρίς όμως να έχει εκπαιδευτεί. Αυτό, νομίζω είναι ωραίο αυτή η εικόνα, αυτό το παράδειγμα, ότι αυτοί ακριβώς μοιάζουν με εκείνους που, ενώ θα έπρεπε σιγά σιγά να μάθουν την τέχνη του πολέμου και σιγά σιγά να προχωρούν τα επίπεδα, βλέπεις, ας πούμε, και όσοι θέλουν να σπουδάσουν, αλλά και όσοι θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα, γιατί δεν πας κατευθείαν να προελεγγύνεται στο proficiency, πας στο intermediate, πας μετά στο, πώς λέγεται, advanced ξέρω κλπ. Και φτάνεις στο τέλος, έχει σκάλες. Δεν μπορεί να πηδήξει κατευθείαν. Εάν δεν πηδήξει ένα σκαλοπάτι και μια φορά, όταν κάνει εντατικά κλπ. Αλλά από την αρχή δεν μπορεί να πα στο τέλο. Από την νηπιαγωγή δεν μπορεί να πα στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να σπουδάσει όλη την κλίμακα. Έτσι ακριβώ πολύ περισσότερο θα έλεγε κανεί, είναι και η πνευματική ζωή. Μην σα φαίνεται παράξενο. Πολλοί άνθρωποι, μερικέ φορέ συμβαίνει αυτό με του ανθρώπου οι οποίοι, με του νεοφώτιστου, α το πούμε έτσι. Με του οποίου σε μεγάλη ηλικία κάπω έχουν την πίστη, όχι σε αυτού που από μικρή ηλικία. Ας πούμε, από μικρή ηλικία ήμουν κοντά στην Εκκλησία, για παράδειγμα. Έτσι. Αλλά αυτοί όμως, επειδή κάποια στιγμή τη ζωή τους μαθαίνουν αυτά τα πράγματα, θέλονται από αυτό το έτσι και προσελκύονται. Σου λέει, τι γίνεται, μπορούμε να φτάσουμε, ας πούμε, σε κάποιο επίπεδο. Να δούμε πώς φτάσαμε αυτοί οι άλλοι, να φτάσουμε κι εμείς. Χωρίς όμως να γνωρίζουν ακριβώς αυτήν την λεπτομέρεια που λέει εδώ ο Αββάς Ισαάκ, ότι πρέπει κανείς να μάθει την τέχνη του νοητού πολέμου. Υπάρχει ένα βιβλίο, Ο Αόρατος Πόλεμος, το Αιγύπτιο Δήμο του Ιούλου. Παλαιότερα το είχαμε κάνει εδώ. Και το οποίο έχει έτσι αρκετά μυστικά, πραγματικά, για την ζωή την πνευματική, για τον πόλεμο τον πνευματικό. Αυτό είναι ο Αόρατος Πόλεμος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να νικήσει ορισμένα πράγματα του χαρακτήρα του, της καθημερινότητας, αλλά και των πειρασμών. Αν κανείς δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα, μπορεί πολύ εύκολα να λαθέψει και να νομίζει ότι προχωρεί, ενώ στην πραγματικότητα δεν προχωρεί, αλλά βρίσκεται σε πνευματική παγίδα. Χωρίς λοιπόν να καταλαβαίνει, λέει, τις ενέδρες και τις πονηριές και τις παγίδες του αντιπάλου, με τις οποίες ο διάβολος μπορεί να εξαπατήσει ακόμα, λέει, και τους πιο δυνατούς και να τους οδηγήσει στην απώλεια, στην καταστροφή. Αυτός, λέει, εθάλισε μόνο εις τα έργα και εις τα θλίψεις και στην εκτιμοσύνη και στην άσκηση και την εγκράτεια. Τότε, μα τι μας λείπει, ας πούμε, όλα αυτά, βλέπετε, όλα αυτά είναι σωστά αυτά που λέει, βέβαια. Αυτός, λέει, έριξε το βάρος
και νόμιζε ότι μπορεί να βασιστεί δηλαδή στα έργα του, στον αγώνα του δηλαδή, και στις θλίψεις, στις δυσκολίες, στην ακτιμοσύνη. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Στην άσκηση, στην εγκράτεια. Ενώ δεν είχε αποκτήσει την εξουθένωση του εαυτού του και την ταπείνωση και το συντριμμό της καρδίας, τα οποία είναι όπλα ανίκητα κατά τον εχθρό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καμιά φορά το ξεχνάμε και εμείς οι καθημερινοί χριστιανοί, ας το πούμε έτσι, το λέω έτσι με την έννοια ότι ίσως δεν ανήκουμε εμείς στους ζηλωτές που το λέει εδώ πέρα, μακάρι να είμαστε ζηλωτές του Θεού, αλλά όμως ξεχνούμε αυτό το οποίο λέει ο Χριστός, ότι χωρίς εμού ούδυναστε ή ουδέν. Και επίσης, αυτό το οποίο λέει πιο κάτω το επισημαίνει και ο Αββάς Ισαάκ, ότι κι αν ακόμα λεποιείτε όλα τα διατεταγμένα, πάλι να λέτε ότι αχρεί δούλοι εσμένοι. Και ότι κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Ποτέ να μην λέμε ότι κάναμε κάτι, ας πούμε, φοβερό, κάτι καταπληκτικό, κάτι μοναδικό. Αν το πούμε αυτό το πράγμα, θα πλανηθούμε. Διότι όλα αυτά τα οποία κάνουμε είναι με τα χαρίσματα τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αν εμείς ζητήσουμε και κάτι περισσότερο από εκεί και μετά, πάλι με τη βοήθεια του Θεού θα το καταφέρουμε. Και ό,τι δεν καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, καλύτερα να μην έχει κακοφορία. Αν έχει κακοφορία, θα είναι δαιμονικό. Θα είναι εκπλάνης. Σίγουρα, 100% δεν υπάρχει περίπτωση. Αν κάτι εμείς χωρίς τη βοήθεια του Θεού, εμείς πετυχαίνουμε εκεί πέρα και ανοίγουν δρόμοι, αυτό είναι καθαρή πλάνη. Και κάποια στιγμή δηλαδή θα φανεί μπροστά μας και θα σπάσουν τα μούτρα μας. Αν δεν το πάρουμε ήδη δηλαδή εγκαίρως και δεν το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λέει εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε αποκτήσει δηλαδή, την εξουθένωση του εαυτού του. Δεν είχε δουλέψει δηλαδή λίγο με τον εαυτό του να ταπεινώνεται. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και λένε οι άλλοι πατέρες, κάποια φορά το λέμε και εδώ, ότι ακόμα και να μην πετυχαίνει ο άνθρωπος κάποιες φορές αυτό το οποίο ξεκινάει και να έχει μια πλήρη αποτυχία. Όμως να κοιτάξεις να εκμεταλλευτείς αυτή σου την αποτυχία για να πετύχεις την ταπείνωση, για να ταπεινωθείς. Να πεις ότι ναι, ναι, δεν πέτυχα, δεν τα κατάφερα στον αγώνα μου αυτό κτλ. Αλλά τουλάχιστον όμως να κάνω την αυτοκριτική μου και να πω εντάξει, αυτά είναι τα μέτρα σου, αυτές είναι οι δυνατότητές σου, τέλος πάντων να ταπεινωθείς. Δεν μπορείς να φτάσεις εσύ σε άλλα μέτρα που φτάνουν άλλοι και άλλοι. Και έτσι να αποκτήσεις την ταπείνωση, που τελικά είναι το σημαντικότερο και το οποίο σε δεύτερο χρόνο μπορεί, ας πούμε, να σε εκτοξεύσει με τη βοήθεια του Θεού και πάλι. Γιατί μιλάμε για ταπείνωση βέβαια, αλλά υπάρχουν και πλανημένες καταστάσεις και προσπαθίες, το πούμε έτσι, που μπορεί να είναι μια κατάσταση ψεύτικης ταπείνωσης. Ούτε λέει ο άνθρωπος αυτός ενεθυμήθη τη γραφή ή της λέει όταν εκπληρώσετε πάντα τα έργα και φυλάξετε πάσα στα σεντουλάς και υπομείνετε πάσα στα θλίψεις και στεναχωρίας να νομίζετε τους εαυτούς σας δούλους αχρίους. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αλλά αυτός εν τη υψηλοφροσύνη αυτού κατακαιόμενος υπό της επιθυμίας των μεγάλων χαρισμάτων εζήτη να αποκτήσει αυτά παρακαίρως. Αλλά αυτός όμως λέει με την υψηλοφροσύνη του και με το ζήλο που είχε και την επιθυμία να αποκτήσει μεγάλα χαρίσματα έπαθε αυτό που έπαθε διότι τα ζητούσε αυτά παρά την ώρα τους. Και μας έχει μιλήσει και άλλη φορά ο Άβασα για το θέμα αυτό ότι δεν πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να ζητάει χαρίσματα στη διάρκεια της πνευματικής του προσπάθειας, του αγώνα, αλλά τα χαρίσματα είναι καθαρά δώρο του Θεού. Πότε και πόσα και πώς ο Θεός θα δώσει κάποια δώρα, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς οφείλουμε, σαν αχρή δούλοι όπως λέει ο Χριστός, σαν ταπεινή δούλοι δηλαδή, να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Και βέβαια, να μην, πολλές φορές βλέπετε ο διάβολος μας πετάει από τη μια μεριά στην άλλη, δηλαδή ποια είναι η μια και ποια είναι η άλλη. Η μία είναι, ας πούμε, ότι προσπαθεί να σε βγάλει με ακατάλληλο εσένα για την πνευματική ζωή σου. Λέει, άλλοι είναι αυτοί που αγωνίζονται. Εσύ δεν είσαι για αυτά. Εσύ τώρα είσαι μέσα στον κόσμο, έχεις επαφή με κοσμικούς ανθρώπους κτλ. Ζήσε τη ζωή σου κτλ. Άρα σε αυτά λέει, αυτά είναι για αυτούς που.
και προσπαθεί να σε πείσει σε αυτό. Και μπορεί να σε ρίξει κιόλα. Να δει, ναι, πράγματι, εγώ δεν κάνω γι' αυτά. Ας ακολουθήσω, ας πάω να ακολουθήσω την κοσμική ζωή όπως ακολουθούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Το ένα άκρο είναι αυτό. Το άλλο άκρο είναι όμως, όταν σε δει, ας πούμε, να έχεις αρκετό ζήλιο και δεν μπορεί να σε ρίξει την αμαρτία, να σε πείσει ότι εσύ αξίζεις κάτι καλύτερο. Και ότι εσύ μπορείς να αποκτήσεις, ας πούμε, τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και να αποκτήσεις σπουδαία χαρίσματα. Και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως έπατε αυτός εδώ, ο Μαλπάχτη, ο οποίος αναφέρεται, και δεν είναι ο μόνος βέβαια, αυτός είναι και επώνυμος. Έτυχε να είναι αρχηγός αρέσεις, να το πούμε έτσι, γι' αυτό είναι γνωστός την εποχή εκείνη. Αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι, οι οποίοι υπάρχουν και κινούνται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και δεν είναι φανερή διαγυμνού οφθαλμού. Καμιά φορά ο πνευματικός πρέπει να τους αντιμετωπίσει με την έννοια ότι να τους βοηθήσει, ας πούμε, να συναισθανθούν κάποια πράγματα και να μην ασχολούνται με τα χαρίσματα, αλλά να προσπαθούν να αγωνίζονται ταπεινά με τη βοήθεια του Θεού. Όθεν, όταν μετά παρέλευση καιρού ήταν αυτόν ο διάβολος κενό ταπεινοφροσύνης και μόνον επιθυμούντα να αισθανθεί την θεωρία των μυστηρίων, εφάνισε αυτόν με τα απείρου φωτός και είπε αυτό, εγώ είμαι ο παράκλητος. Και επέμφυλε παρά του πατρός προσέ, όπως χάρη των πολλών σου αγώνων σε αξιώσω να δεις την θεωρία την οποία επιθυμείς και να σε δώσω την απάθεια και να σε αναπαύσω του λοιπού από τα έργα και τους κόπους. Κατά συνέπεια, λέει, όταν μετά από την πάροδο αρκετού χρόνου, τον ίδιο διάβολος ότι αγωνιζόταν με τέτοιο τρόπο, δηλαδή που ήταν άγιος από ταπεινοφροσύνη, και το μόνο πράγμα που τον ενδιέφερε ήταν να αισθανθεί την θεωρία των μυστηρίων. Προσέξτε, έχω πει και σε εσάς, βλέπετε, μερικές φορές που έχουμε συζητήσει, μερικές φορές παραξηγούνται κιόλας κάποιοι. Έχονται και λένε, ας πούμε, τις ειδηρίες του. Λένε, ας πούμε, ότι ένιωσε αυτό στην προσευχή ή ένιωσε αυτό στη θεία κοινωνία κτλ. Εντάξει. Μπορεί και να νιώσεις κάτι, δεν λέω, μπορεί να νιώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό όμως ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Γιατί μετά, όταν δεν νιώσεις, έχεις και λες, δεν ένιωσα τίποτα. Γιατί? Οπότε πέφτεις μετά στην πλάνη. Σημασία έχει την κοινωνία στο σώμα και το έργο του Χριστού. Λίγο πράγμα είναι αυτό. Τι σημασία έχει άμα ένιωσες και άμα δεν ένιωσες. Σημασία είναι ότι προσεύχεσαι. Επικοινωνείς εκείνη τη στιγμή με τον Χριστό. Δηλαδή, πώς σαν να γυρνάς, παίρνεις τη συγνότητα του Θεού και επικοινωνείς, λες τα αιτήματά σου, τη δοξολογία σου προς τον Θεό, τις ευχαριστίες σου. Τι άλλο μεγαλύτερο από αυτό? Βέβαια. Εάν τα κάνεις τα πράγματα τα όπως τα λένε οι Άγιοι Πατέρες, φυσικά θα πάρει και τα δώρα, όπως λέει και ο Βασίλης κάποια στιγμή πιο κάτω. Αλλά δεν είναι αυτό όμως ο σκοπός. Δεν είναι ο σκοπός δηλαδή να παίρνουν αυτά τα δώρα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος κάπου ότι ο Θεός λέει καμιά φορά μας δίνει και καμιά καραμέλα. Μπορεί να είναι καμιά καραμέλα που μας δίνει ο Θεός κάπου, για να μας φιλοτιμήσει δηλαδή, να μας δώσει κουράγιο στον πνευματικό αγώνα. Καλύτερα όμως να μην ασχολούμαστε με αυτά. Διότι αν ασχολούμαστε με αυτά, θα είμαστε επιρρεπείς να πέσουμε, Θεός φυλάξει, στην κατηγορία που έκανε αυτός εδώ ο άνθρωπος, που λέει ότι όταν λοιπόν ο διάβολος τον είδε έτσι και να θέλει να αισθανθεί την θεωρία των μυστηρίων, εμφανίστηκε σε αυτόν, μέσα σε φως, ο διάβολος, και του είπε, εγώ είμαι ο παράκλητος. Ποιος είναι ο παράκλητος? Πάλι ο πνεύμα. Και εστάλην, λέει, παρά τον πατρός και με έστειλε, λέει ο πατήρ, σε σένα για χάρη των πολλών αγώνων που έχεις κάνει και να σε αξιώσω να δεις την θεωρία, όλα αυτά τα οποία επιθυμείς και να σου δώσω και απάθεια από εδώ και στο εξής και να σε αναπαύσω από τους κόπους και τους αγώνες που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Και έχει τη δυνατότητα ο διάβολος να το κάνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί μέχρι τότε εσύ να συναντούσεις κάποιες δυσκολίες και τώρα ο διάβολος, ας πούμε, αποσύρεται, αποσύρει όλους τους πειρασμούς και ξαφνικά εσύ νιώθεις την ευτυχία εντός εισαγωγικών, βέβαια, που δεν μπορεί να συγκριθεί βέβαια με την του Θεού, διότι είναι μια άγρια κατάσταση και όσοι είναι δίπλα σου το καταλαβαίνουν βέβαια, αλλά μόνο εσύ δεν το καταλαβαίνεις όταν πέσεις στην πλάνη αυτή. Όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα σου το καταλαβαίνουν. Εσύ όμως δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί έχεις, αυτό ακριβώς είναι η πλάνη. Πλάνη είναι να κάνεις πράγματα τα οποία να τα θεωρείς σωστά και να είναι άτοπα. Και να είναι λάθος, να είναι άτοπα. Να είναι στη σφαίρα, ας πούμε, των σκοτεινών δυνάμεων. Ας προσέξουμε. Και να σου δώσω λοιπόν, λέει, και την απάθεια. Και αντί όλων αυτών, βέβαια, των δώρων που θα του έδινε ο υποτιθέμενος παράκλητος,
Τι του ζήτησε, λέει ο κακομήχανος, να προσκυνήσει αυτόν. Οπότε λέει, ένα να με προσκυνήσεις τώρα. Ένα με προσκυνήσεις. Και εκείνος ο μωρός, χωρίς να αισθανθεί τον πόλεμο του πονηρού εχθρού, παρευθύς εδέχθη αυτόν και προσκύνησε αυτόν και υπετάγει όλος στην εξουσία αυτού. Αυτό ήταν δηλαδή, ας το πούμε έτσι, η τελική φάση, γιατί ο πειρασμός επερνάει από διάφορα, ας πούμε, στάδια, ανάλογα με το πόσο, ας πούμε, υποτάσσεσε. Το τελικό στάδιο είναι η ολοκληρωτική υποταγή να προσκυνήσει δηλαδή τον διάβολο. Βέβαια, ο διάβολος, εντάξει, καλά, έχει το θράσος αυτό να το κάνει, εδώ το κάνει στον Χριστό. Να θυμάστε, όταν ο τρίτος πειρασμός του Χριστού ήταν αυτός, που είπε: πες να προσκυνήσεις και όλα τα βασίλεια του κόσμου θα γίνουν δικά σου. Τον ανέβασε, λέει, σε όλο υψηλό, έτσι. Και του έδειξε τα βασίλεια του κόσμου, που ήταν, ας το πούμε έτσι, σε οθόνες, να το πούμε έτσι, οπτικές. Ο διάβολος του έδειξε όλες τα κατορθώματά του, εντός εισαγωγικών. Και βέβαια ο Χριστός παρόλα αυτά τον ξαπέστηκε βέβαια, αλλά του είπε ότι Κύριε το Θεό σου λατρεύεις και αυτό μόνο προσκυνήσεις. Το έφερε μέσα από την Αγία Γραφή επιχειρήματα που δείχνει ότι πρέπει και εμείς να είμαστε γνώστες. Βέβαια το Θεό να μπορέσουμε να παλέψουμε με τον διάβολο, αλλά και να τα χρησιμοποιούμε αυτά. Ο δε εχθρός, αντί της θείας θεωρίας, επλήρωσε αυτόν από φαντασίας δαιμόνων και έκαμεν αυτόν να αφήσει πλέον την εργασία της αρετής και εξύψωσε και περιέπεξε αυτόν για της ματέας ελπίδας της απαθίας και επίησε αυτόν αιρεσιάρχη των ευκτητών. Ο δε εχθρός, ο διάβολος, αντί να του δώσει βέβαια την θεία θεωρία, που δεν είχε και τη δυνατότητα να το κάνει το πράγμα, σαν πονηρό πνεύμα που είναι, τον γέμισε, λέει, από δαιμονικές φαντασίες και τον έκανε να αφήσει πλέον μετά στο τέλος και την πραγματική εφαρμογή της αρετής, των αρετών. Και εξύψωσε και περιέπεξε αυτόν για τις ματέας ελπίδες της απαθίας. Τον εξύψωσε βέβαια για να τον ρίξει, με αυτή την έννοια. Και τον κορόιδεψε με τη μάταια ελπίδα της απαθίας, αυτό δηλαδή που τάχα του υποσχέθηκε να του δώσει, και τον κατέστησε αρχηγό της αιρέσεως των ευκτητών. Αφού δεν τελείωσε πάντα και εφανερώθη η βέβυλος και νόθος αυτού τη δασκαλία, κατεδιώχθησαν παρά του κατοικίνου των καιρών επισκόπου πάντες οι οπαδοί αυτού. Και αφού έτσι εμφανίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα, και ολοκληρώθηκε, ας πούμε, ο κύκλος του, φανερώθηκε η πλανεμένη του διδασκαλία, καταδιώχθηκαν, λέει, οι οπαδοί του όλοι και αυτός από τον επίσκοπο της περιοχής αυτής. Τώρα δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν αυτή, αν ήταν στην περιοχή της Συρίας ή της Μικράς Ασίας. Μάλλον τη Μικρά Ασία. Αυτή είναι λοιπόν η. Κοιτάξτε, τέτοια. Βέβαια, αυτό εδώ είναι ένα επώνυμο, ο Μαλπά, είπαμε, γνωστό και στον Αβά Ισαάκ, γι' αυτό τον αναφέρει ως παράδειγμα. Αλλά έχουμε τέτοια παραδείγματα και στα συναξάρια, μέσα στους βίους των Αγίων, μικρότερη, ας το πούμε έτσι, εμβέλεια. Και άλλη φορά, νομίζω, έχουμε αναφερθεί σε ένα μοναχό, ο που ήταν στο Άγιον Όρος, που ήταν αυτός, ο οποίος έτσι πλανήθηκε, ήταν ασκητής βέβαια, έτσι. Φανταστείτε και είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι και ολοκληρωτικά αφιερώνονται στο Θεό. Θα μου πεις ότι αυτή είναι πιο πολύ επιρρεπής, όπως μας εξήγησε προηγουμένως και ο Βασισάν, αλλά κυρίως όχι γενικώς αυτοί, αλλά ειδικότερα αυτοί οι οποίοι βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Έχει σημασία εδώ το κίνητρο. Ο Χριστός, ο Θεός βλέπει τι βρίσκεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, πολλά από αυτά τα πράγματα που ο άνθρωπος κάνει στη ζωή του, ακόμα και είναι καλά πράγματα, δυστυχώς πολλές φορές τα κάνει για λόγους προσωπικής προβολής και δόξας, από φιλοδοξία, και όχι από ανάπαυση, και όχι από υπακοή, δηλαδή στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να προσευχθεί. Δηλαδή,
Είναι καθαρός ο αγώνας μας. Είναι καθαρή η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Τι σημαίνει καθαρή? Όσο πιο πολύ αυτά που κάνεις τα κάνεις για τον Θεό, τόσο πιο πολύ καθαρό είναι. Όσο τα κάνεις, ας πούμε, για να σου λένε άλλοι μπράβο, για να φαίνεσαι, ή αυτό που είπαμε και προηγουμένως, για να αυτοδοξάζεσαι, να ανακαινήσεις εσωτερικά τον εαυτό σου, αυτό το πράγμα φτάνει σε πολλούς, είναι αρκετό. Να αισθάνονται δηλαδή ένα αίσθημα υπεροχής, ας το πούμε, έναντι των άλλων. Μπορεί να είναι και ψυχολογικό αυτό σε έναν βαθμό, αλλά όμως γίνεται και πνευματικό. Αυτό είναι αρρωστημένο. Ο άνθρωπος, το κίνητρο του πρέπει να είναι καθαρά ο Θεός. Να είναι εις δόξαν Θεού. Όλα πρέπει να είναι προς δόξαν Θεού. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Και αυτά είναι τα μόνα τα οποία θα μείνουν στην αιωνιότητα. Ό,τι ο άνθρωπος κάνει προς δόξαν Θεού. Ό,τι το κάνει για άλλους λόγους, όλα αυτά θα καταστραφούν, θα χαθούν. Είναι μάταια. Είναι χαμένα. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος. Και να έχει και κτήματα και περιουσίες και ακίνητα και κινητά και ό,τι θέλετε. Και δόξες, όλα αυτά θα μείνουν εδώ. Τίποτα. Όταν θα έρθει ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία του, όλα αυτά θα τα φάει το πυρ, η φωτιά. Θα μείνει μόνο ό,τι κάναμε για τον Θεό. Αυτό είναι καθαρό. Και βέβαια. Τον βρήκαμε. Αυτό τι ήταν, σχολείο ήταν, σχολείο. Ναι, εντάξει, σταματάω. Άμα είναι, σταματάω. Το κλείνω αυτό το κλείο και πάω στο δωμάτιο. Κρατήστε τις ερωτήσεις σας για το τέλος, μόλις τελειώσω. Στο τελευταίο ημίωρο, όπως ξέρετε, αφιερώνουμε για αυτό το σκοπό. Πάμε λοιπόν τότε στον 23ο λόγο. Του στη σελίδα 379, ο οποίος αναφέρεται περί της αγάπης προς τον Θεό και περί αποταγής και αναπαύσεως σε Αυτόν. Να βλέπετε, έχω σχέση τα δύο κεφάλαια αυτά τα οποία συζητάμε, διότι εδώ σου λέει περί της αγάπης προς τον Θεό και περί αποταγής και αναπαύσεως σε Αυτόν. Όταν σου λέει περί της αγάπης προς τον Θεό, αυτό που τα κάνεις από αγάπη προς τον Θεό, τελείωσε, και σε τίποτα άλλο. Ούτε αγάπη στον εαυτό σου, ούτε αγάπη στον κόσμο, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το καθαρό. Και περί αναπαύσεως σου λέει σε αυτόν. Εξαρτάται δηλαδή, πολλές φορές συζητάμε κάποια πνευματικά θέματα. Έχει σημασία. Μπορεί, ας πούμε, και ο άνθρωπος να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς, αλλά να μην είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Διότι σημασία έχει με τη διάθεση το κάνει ο καθένας. Πόσο εμπιστοσύνη έχει ο καθένας στον Θεό. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, κάτι και μέσα σου να σε δέρνουν, ας πούμε, οι αμφιβολίες και τα ερωτηματικά. Και μπορεί να κάνεις το ίδιο πράγμα και μέσα σου να είσαι απόλυτα αναπαυμένος και να εμπιστεύεσαι τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, εντελώς διαφορετική βοήθεια έχει το ένα από το άλλο, εντελώς διαφορετική ανταμοιβή έχει το ένα από το άλλο. Αν θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί λίγο, βέβαια αυτά που αναφέρονται στον 23ο λόγο, έχουν βέβαια κάποια γενική έτσι συνάφεια μεταξύ τους, αλλά η μία παράδοση με την άλλη μπορεί να έχει και διαφορετικά θέματα, σαν να είναι δηλαδή κάποια γνωμικά, τα οποία είναι μια συλλογή γνωμικών, τα οποία εξυπηρετούν το γενικότερο αυτό θέμα, το οποίο επιδράθεται με την αγάπη του Θεού, που λέει εδώ ο Ασσάκ. Μας έλεγε την προηγούμενη φορά για την ελεημοσύνη, για την αξία της ελεημοσύνης, αλλά για τη μεγαλύτερη όμως αξία της ακτιμοσύνης. Η ακτιμοσύνη έχει μεγαλύτερη αξία από την ελεημοσύνη. Γιατί η ελεημοσύνη σημαίνει ότι έχεις και δίνεις. Ενώ ακτιμοσύνη σημαίνει ότι δεν έχεις και πρέπει οι άλλοι να σε ελεήσουν. Είσαι δηλαδή άξιος ελεημοσύνης. Εσύ είσαι άξιος ελεημοσύνης. Διότι μερικές φορές, κοιτάξτε, και εμείς ας πούμε δίνουμε ή έρχονται πολλοί ας πούμε και λένε, ρωτάνε, ξέρω εγώ, τι ελεημοσύνη να κάνω. Για παράδειγμα, με βρήκε κάποιος στον δρόμο και μου ζήτησε, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, 2 ευρώ. Μα καλά, είπαμε, αυτό τώρα δεν είναι ελεημοσύνη τώρα. Αυτό είναι για να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, τη συνείδησή μας. Δεν μπορεί να σταθούμε σε αυτό το πράγμα. Ελεημοσύνη είναι ο άνθρωπος παγίως να ξεχωρίζει ένα μέρος από τα εισοδήματά του και να τα δίνει σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στοχούς. Αυτό δηλαδή που κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη, η ικανοποίηση δηλαδή τη δεκάρτη, που δίνανε το 1/10
των εισοδημάτων του, έβγαζε, ας πούμε, 1000 ευρώ. Τα 100 ευρώ τα έδινε στην άκρη για του στόχου. Ή τα έδινε, ας πούμε, έτσι στο ναό. Αυτό είναι. Αλλά αυτό το να δίνει, ας πούμε, στου στόχου, αυτό είναι, είσαι πάλι από θέμα θέση ισχύω. Θέση ισχύω. Διότι για φαντάσου να μην είσαι σε θέση, ας πούμε, εσύ να δίνει στου άλλου, αλλά χρειάζεται, να χρειάζεσαι εσύ να σου δώσουν οι άλλοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να βγάλω εγώ και να δίνω, δεν είναι θέση ισχύω. Οπωσδήποτε. Είναι από πάνω. Όλο είναι από κάτω. Και πρέπει. Και υπάρχουν και μερικοί που, αν δεν του δώσει μάλιστα με του όρου που αυτοί σου δίνουν, δεν θέλουν κιόλα. Είναι και ο εγωισμό μπαίνει εδώ μέσα σε αυτέ τι περιπτώσει. Σου βάζει ο άλλο, ας πούμε, τα όρια. Τα οποία, όπω του βάζει κάποια όρια, α πούμε, του λε και εγώ για παράδειγμα, έχει κάποιο εισόδημα κλπ. Πώ κάνουμε εμεί εδώ στην Εκκλησία. Πλέον, επειδή είναι δύσκολε οι εποχέ, ζητάμε και χαρτί από εφορία, ξέρετε τώρα. Βέβαια. Ζητάμε λογαριασμό, να ξέρουμε ότι ο άλλο μένει πράγματι εδώ στα όρια τη ενωρία μα. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν βότε όλε τι ενωρίε και μαζεύουν τι πράγματα. Αυτό τελείωσε. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια πλέον. Λένε πολλοί, ας πούμε, ένα ευρώ. Μα ένα ευρώ, τι ένα ευρώ. Αν πα, ας πούμε, 10 ενωρίε είναι 10 ευρώ. Αν πα 20 ενωρίε είναι 20 ευρώ. Βγάζει το μεροκάματο. Και δεν είσαι ένα άνθρωπο. Γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα θέλω να πω, βάζουν κάποια όρια πλέον σε αυτό το πράγμα. Βάζουν και αυτοί λοιπόν τα όρια του. Δηλαδή, αν δεν του το πει, ας πούμε, με τρόπο έτσι που να είναι κάπω αυτό, μπορεί να παρεξηγηθεί ο άλλος και να φύγει. Έτσι, να μην. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, το λέει εδώ ο Βασιλιά, μας έλεγε την προηγούμενη φορά, ότι να αγαπήσεις, λέει, την ακτιμοσύνη. Και βέβαια αναφέρεται στους ασκητές που έχουμε πει πολλές φορές, άλλωστε είμαστε στα ασκητικά τα λεγόμενα. Και μάλιστα λέει για την παγίδα πάλι, ότι καμιά φορά εν ονόματι κανείς της ελεημοσύνης μπορεί να αρχίσει να μαζεύει χρήματα ή να μαζεύει, ας πούμε, αγαθά. Να είσαι, ας πούμε, ακτίμων, φαντάσου να είσαι ακτίμων και να είσαι και να ζεις, ας πούμε, ασκητικά και ξαφνικά να σου έρθει η ιδέα ότι πρέπει να ελέγεις, ας πούμε, τους στόχους. Αλλά πώς να ελέγεις, άμα δεν έχεις. Οπότε λες, με την πρώτη ευκαιρία, ας να αρχίσω να μαζεύω ό,τι μου δίνουν και τα λοιπά. Και κάνεις μια αποθήκη. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Χάνεις πλέον από την ακτιμοσύνη, περνάς σε άλλη κατάσταση. Σαν τη σειρά που το λες, είναι αυτό. Ναι, είναι άλλη κατάσταση όμως. Η ακτιμοσύνη και η ασκητική ζωή είναι παραπάνω από αυτά. Έτσι. Διότι δεν ασχολείσαι πλέον με αυτά, αλλά ασχολείσαι με την προσευχή. Είδατε οι Απόστολοι την πρώτη εποχή, όταν δηλαδή αρχίσαν να ασχολούνται με τα τραπέζια που είχαν αρχίσει να κάνουν και την ελεημοσύνη κτλ. Τον Απόστολο του περασμένου. Ναι. Για να μέσω προφήμα ο παραμενάς. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, λέει, κάτσε, τι γίνεται εδώ. Εμείς γι' αυτό μας εξέλεξε. Ο Χριστός μας εξέλεξε για να διαδίδουμε το λόγο του Θεού, για το Ευαγγέλιο, για την προσευχή. Ας εκλέξουμε, λέει, 7 ανθρώπους που να βγουν εδώ από εσάς και οι οποίοι να ασχολούνται με τις τράπεζες και με αυτά. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει άλλος. Μπορείς να τις φυλέσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, και πράγματι εξέλεξαν τους 7 διακόνους για να ασχολούνται αυτοί μόνο με το κήρυγμα. Τι σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικότερο, κάτι ψηλότερο. Δεν είναι ότι περιφρονούν το άλλο, αλλά κοιτάζουν όμως το σημαντικότερο. Να το θεραπεύσουμε. Έτσι, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ιεράρχηση και την αξιολόγηση μέσα στην Εκκλησία, γιατί τελείως θα χαθούμε. Και πολλές φορές ο πειρασμός έρχεται, ας πούμε, με τέτοιο τρόπο και προσπαθεί, ας πούμε, να σε υποβαθμίσει πνευματικά. Μπορεί να μην καταφέρει, ας πούμε, να σε βάλει να αμαρτήσεις, αλλά είναι κατόρθωμα όμως να σε κάνει να υποβαθμιστείς πνευματικά. Δηλαδή, εκεί που έκανες κάτι πιο σημαντικό, να πέσεις παρακάτω, σαν, ας πούμε, να ήσουν. Πώς είναι αυτά τα level τώρα που κάνετε με τα ηλεκτρονικά κτλ. Σαν να ήσουν σε ένα level ψηλό και ξαφνικά πέφτεις κάτω. Πρέπει να ξαναλέγεις πάλι στο επίπεδο, ας πούμε, που ήσουν. Πάμε λοιπόν στην παράγραφο 24. Επίσης είχε πει ότι το να μην έχει ο άνθρωπος έτσι πολυτέλειες και κτήματα, περιουσία και αγαθά, αυτά η σπανή δηλαδή των πραγμάτων διδάσκει στον άνθρωπο την εγκράτεια. Δηλαδή, αυτό αφορά και εμάς, διότι πραγματικά όταν κανείς είναι ολιγαρκίες, βέβαια, σήμερα βλέπετε, ας πούμε, η εποχή μας τα παρέχει όλα. Και πολλές φορές βλέπει κανείς ότι με λίγα χρήματα μπορεί να αποκτήσει πολύ σημαντικά βοηθήματα στην καθημερινή ζωή.
Δηλαδή, άμα βγει κιόλα έξω στην αγορά, το είχα πει νομίζω και την προηγούμενη φορά, διαπιστώνει ότι αν αυτά όλα τα πάρει, τελικά το σπίτι σου θα γεμίσει όλα με τέτοια βοηθήματα. Πρέπει να βγει δηλαδή μετά εσύ έξω το σπίτι. Ναι, είναι τόσα πολλά αυτά που κάθε τι, α πούμε, έχει το μηχάνημά του. Δεν υπήρχαν αυτά κάθε εποχή. Τα κάνανε οι άνθρωποι με άλλο τρόπο τέλο πάντων. Χειροκίνητα, α το πούμε έτσι. Τώρα όλα γίνονται αυτόματα, γίνονται ηλεκτρονικά. Πρέπει όμω ο άνθρωπο να βάλει ένα φρένο στον εαυτό του. Διότι τώρα, αν α πούμε, εσύ παίρνει ένα μηχάνημα για μια εργασία που θα σου χρειαστεί μια φορά το χρόνο, αυτό εντάξει, είναι πολυτέλεια, περίτη πολυτέλεια. Μπορεί να το αποφύγει αυτό το πράγμα. Και έτσι, α πούμε, να αποκτήσει την εγκράτεια. Υπάρχουν, ας πούμε, μοναστήρια στο Άγιον Όρος, τα οποία ζουν ακόμα με λάμπες πετρελαίου. Ναι, με λάμπες πετρελαίου. Ή, ας πούμε, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μηχανοκίνητα αυτά και τα λοιπά, να τους τα κάνουν και δωρεές και τα λοιπά, και δεν τα δέχτηκαν. Και ζουν ακόμα με μουλάρια. Κάνουν μεταφορές, ας πούμε, με ζώα. Που είναι δύσκολο, ξέρετε, γιατί πρέπει, ας πούμε, να τα ταΐζεις, να τα φροντίζεις, να τα κάνεις. Δεν είναι απλό. Αλλά το κρατάνε, ας πούμε, σε έναν σχετικό τρόπο, τον οποίο τον πήραν πατροπαράδοτα και τον οποίο εξακολουθούν να τον εφαρμόζουν. Άμα συνέχεια συζητάς, ας πούμε, την ευκολία. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που γύρισαν, ας πούμε, κάναν, ας πούμε, φωτοβολταϊκά βάλλον. Και από εκεί εταίρουν, ας πούμε, ηλεκτρικό ρεύμα ή μέσα από υδρόμυλους παίρνουν ρεύμα και το μετατρέπουν κτλ. Αλλά και αυτό όμως εκεί με μέτρο. Όσοι το κάνουν. Σε ορισμένους χώρους, για παράδειγμα, δεν το εφαρμόσαν στην εκκλησία. Ξακολουθεί στην εκκλησία να ισχύει ό,τι ίσχυε παλιά με τα καντήλια, με τα κλπ. Αυτά όλα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος τα κρατήσει, τον διευκολύνουν στην εγκράτεια. Και πρέπει να τα κρατάνε. Και έχουν σχέση με την πνευματική ζωή, έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα. Στο 24 τώρα λέει, εκείνοι που ενίκησαν στον εξωτερικό πόλεμο, απαλλάχθηκαν και από τον εσώτατο φόβο, και τίποτα δεν τους εξαναγκάζει, ούτε τους παρακινεί σε πόλεμο, ούτε κατά μέτωπο, ούτε στα μετώπιστε. Όταν λέγω πόλεμο, εννοώ εκείνον που εγείρεται κατά της ψυχής από τις αισθήσεις και την αμέλεια, όπως είναι οι δοσοληψίες της ακοής και της γλώσσας, οι οποίες επερχόμενες στην ψυχή τις προκαλούν έπαρση και έτσι με την προσθήκη της εξωτερικής ταραχής δεν μπορεί να προσέχει τον εαυτό της κατά τον κρυφό πόλεμο που κινείται εναντίον της και να νικήσει με τη γαλήνη τους κινουμένους από μέσα της λογισμούς. Είναι δηλαδή, προσέξτε τώρα, δηλαδή ο άνθρωπος τη ζωή την οποία ζει μέσα από τις αισθήσεις, κατεξοχήν βέβαια μέσα από τις 5 αισθήσεις και κατεξοχήν βέβαια μέσα από την όραση, όπως καταλαβαίνετε, που είναι η σπουδαιότερη από όλες τις αισθήσεις, η όραση είναι εκπληκτική πραγματικά αίσθηση. Μπορεί ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες. Βλέπετε, ας πούμε, ότι ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να είναι και κουφός, και όμως μέσα από τα μάτια μπορεί και καταλαβαίνει, μέσα από χιλιοανάγνωση. Ακούει δηλαδή μέσα από τα μάτια. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ικανότητα είναι, πόσο φοβερή αίσθηση είναι. Αλλά όμως, για να πάμε συνέχεια με τα προηγούμενα που λέγαμε, αισθήσεις είναι και οι γενικότερες ανάγκες τις οποίες θεραπεύει ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά μέσα. Έλεγα δηλαδή ότι αυτό που εδώ θέλει να πει ο Βασάκ, υπάρχουν όλα αυτά τα εξωτερικά, τα οποία διαμέσου των αισθήσεων γίνονται όμως και εσωτερικά. Και έχει ο άνθρωπος έτσι να αντιμετωπίσει έναν εξωτερικό αγώνα, στην επαφή του δηλαδή με τον έξω κόσμο, αλλά έχει και έναν εσωτερικό αγώνα στην πάλι του, ας το πούμε έτσι, με τους λογισμούς, από εκεί και μετά. Το ένα δεν είναι άσχετο με το άλλο, διότι τα εξωτερικά ερεθίσματα σου δημιουργούν εσωτερικές αναπαραστάσεις και αλληλεπιδράσεις. Όταν λοιπόν κανείς κάνει ένα καλό εξωτερικό, έτσι, δημιουργεί καλές συνθήκες με την μόνωση, ας το πούμε έτσι, αυτό που κάνει, ας πούμε, ο ασκητής στην ασκητική ζωή, όταν ζει ασχετικά, βάζει φίλτρα τα οποία τον προστατεύουν από εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία θα τον αποδιοργανώσουν. Τότε μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά και προστατεύει την εσωτερική του ομοιόσταση και έτσι φτάνει σε ένα σημείο, λέει, να αντιμετωπίζει πλέον
τον εσωτερικό πόλεμο. Και να μπορεί να έχει ένα λογαριασμό, δηλαδή, με τους λογισμούς του. Γι' αυτό λέει, όταν κάποιος λέει πιο κάτω, κλείσει τις θύρες της πόλεως, δηλαδή τις αισθήσεις, τότε πολεμεί από μέσα και δεν φοβείται εκείνους που ενεδρεύουν έξω από την πόλη. Γίνεται πιο απλός, δηλαδή, ο αγώνας αυτός. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη μας, γιατί πολλές φορές έχονται, κάποιοι και παρακολουθούνται, λένε ότι δεν μπορώ, γιατί έχω πολλούς πειρασμούς και έτσι είναι η ζωή μας κτλ. Η ζωή μας είναι όπως εμείς την επιλέγουμε, όπως εμείς την οριοθετούμε. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, δόξα τω Θεώ, εντάξει, σήμερα δεν ζούμε σε καλύβες. Άμα πάτε, ας πούμε, στην Αφρική, δηλαδή οι άνθρωποι ζουν ακόμα σε καλύβες. Ή αιχυροκαλύβες, ή λασποκαλύβες. Λοιπόν, εκεί τι να διαφυλάξεις σε σχέση με τη γειτονιά, με το περιβάλλον κτλ. Εκεί είσαι έκθετος και σε ανθρώπους και σε θηρία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε κτίρια μόνιμα, σε πολυκατοικίες έστω, ή και σε μονοκατοικίες ακόμα. Λοιπόν, και έχουμε μία, μπορούμε να περιφρουρήσουμε δηλαδή την αυτοτέλειά μας, την ησυχία μας, σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό, οπωσδήποτε, αν και το κυριότερο είναι βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η έκθεσή μας στα ηλεκτρονικά μέσα. Στα ηλεκτρονικά μέσα. Τηλεόραση, ίντερνετ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έκθεση. Αλλά όσο και αν είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτή, τόσο και πιο εύκολο είναι όμως κανείς να την περιφρουρήσει. Μπορεί να μου έλεγε κάποιος, πού μας έλεγε σήμερα, κάποιος μας έλεγε, ότι υπάρχει, λέει, δεν ξέρω, στο εξωτερικό ή εδώ, ότι όταν κάποιος ασχολείται με στον υπολογιστή, έχει βρεθεί ένα σύστημα που να πέφτει τώρα, ας πούμε, το υπολογιστή για μισή ώρα να μπορεί, ας πούμε, να ξεκουράζεται ο άνθρωπος ή το παιδί το οποίο παίζει διάφορα από την ίδια. Θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Και αυτό δηλαδή, και μακάρι να γίνει, γι' αυτό είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για αντιμετώπιση της τεχνολογίας. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Αυτό είναι η αξία της τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν βγαίνει για να είμαστε έρμεο της τεχνολογίας, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τεχνολογία για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή την ευαλωτότητα του θέματος. Και αυτή η αυτοματοποίηση μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο, όχι μόνο τα παιδιά, λέμε για τα παιδιά. Οι μεγάλοι είναι θύματα πολλές φορές. Υπάρχουν οικογένειες που χωρίζουν λόγω ακριβώς τέτοιων καταστάσεων, αρρωστημένων καταστάσεων μέσα σε μια οικογένεια. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τώρα εδώ η πνευματική ζωή και σίγουρα όταν ο άνθρωπος περιφρουρήσει τον εαυτό του στα θέματα αυτά, κλείσει δηλαδή τις πόρτες της πόλεως, όπως λέει εδώ χαρακτηριστικά ο Βάσης Αρ, τις αισθήσεις, και εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε, βλέπετε πάλι, με την όραση στα ηλεκτρονικά μέσα. Πάλι λειτουργεί η όραση, αυτό που λέμε, είναι η πιο ισχυρή αίσθηση. Τότε μπορεί ο άνθρωπος πιο εύκολα να κάνει τον αγώνα αυτό, τον πόλεμο, εναντίον των λογισμών. Και στο 25 λέει, μακάριος εκείνος που τα γνωρίζει αυτά, μένει στην ησυχία και δεν θορυβείται από το πλήθος των ασχολιών του, αλλά έχοντας μεταστρέψει όλες τις σωματικές πράξεις σε προσπάθεια προσευχής και πιστεύοντας ότι όσο εργάζεται με τον Θεό και έχει την σκέψη του σε αυτόν νύχτα και ημέρα, δεν θα του λείψει τίποτε από τα αναγκαία στην χρεια του. Διότι γι' αυτόν τον Θεό απέχει από τους περισπασμούς και τα εγκόσμια έργα. Ένα βλέπετε, ας πούμε, τώρα ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει, δηλαδή, η προσπάθειά μας να κρατήσουμε ένα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αποστηρωμένο περιβάλλον, πνευματικά δηλαδή αποστηρωμένο, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες μέσα μας τέτοιες που να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό. Και προϋποθέσεις, ας το πούμε έτσι, προσευχής. Πόσο συχνά δεν παραπονούνται οι άνθρωποι για το θέμα αυτό της προσευχής. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν έχω χρόνο, δεν θυμάμαι, δεν. Που είναι όμως τόσο εύκολο εάν ο άνθρωπος το βάλει κάτω και το προγραμματίσει. Πει, τι με εμποδίζει, τι είναι αυτό που. Η ώρα δεν μου κάνει. Έλεγε, ας πούμε, σε κάποιον, τι ώρα κάνεις. Λέει το βράδυ, ας πούμε, τι ώρα. Δεν ξέρω, 10 η ώρα, 11 η ώρα. Ναι, δοκίμασε να το κάνεις στις 8 η ώρα. Ό,τι ώρα γυρνά στο σπίτι. Μα λέει, μπορεί να γίνει βραδινή προσευχή στις 8 η ώρα. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Ας γίνει και στις 6. Ας γίνει και το μεσημέρι η βραδινή. Γιατί ο Θεός σου πει, τι μου φέρνεις τώρα την βραδινή προσευχή, αφού είναι μεσημέρι. Έχει ώρα ο Θεός. Και
το πρωί να είναι, πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Και ενώ βλέπετε, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι σταματάνε την εργασία τους, υποτίθεται 7 φορές την ημέρα και προσεύχονται, ο Θεός την έδωσε, και τέλος πάντων, βάσει του τόση, όμως προσεύχονται εντός εισαγωγικών, εμείς δεν βρίσκουμε χρόνο. Παραδόξως. Εμείς που έχουμε την ουσιαστική προσευχή, την αληθινή προσευχή, δεν βρίσκουμε χρόνο. Αυτό είναι ο πειρασμός. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να δούμε τι φταίει. Φταίει, ας πούμε, η επιλογή της ώρας, φταίει η ακαταστασία την οποία έχουμε συσσωρεύσει μέσα μας, οπότε πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Άρα είναι όλα αυτά τα οποία λέει εδώ ο Βασά και τα οποία φυσικά μας αφορούν και εμάς άμεσα. Και βέβαια, όταν κανείς προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοιες προϋποθέσεις, αυτό δεν είναι απλά ότι μπορεί και προσεύχεται, αλλά αυτό έχει άμεση σχέση, άμεση σημασία για τη σχέση του με τον Θεό. Και με το πόσο κοντά θα είναι στο Θεό. Άρα, αν δηλαδή κάποιος θέλει να κάνει ένα βήμα προς τον Θεό, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα ρυθμίσει. Πώς θα κάνει αυτό το βήμα προς τον Θεό, αν δεν αλλάξει κάποια πράγματα. Αν όμως κάποιος δεν μπορεί να μείνει στην ησυχία χωρίς εργόχειρο, τότε ας το εργάζεται χρησιμοποιώντας το ως βοηθό, αλλά όχι πλεονεκτικά για το κέρδος. Ναι, επειδή έλεγε προηγουμένως ότι πρέπει να απέχει κανείς από περισπασμούς και εγκόσμια έργα, αναφέρει και αυτή την περίπτωση, δηλαδή αν κάποιος δεν μπορεί, ας πούμε, να ζήσει χωρίς να έχει και κάποια εργασία, έτσι, τότε ας την κάνει αυτή την εργασία, αλλά να την κάνει βοηθητικά, όχι για κερδοσκοπία, δηλαδή. Σαν να το πούμε έτσι, για να γεμίσει το χρόνο του, σαν εργόχειρο, έτσι. Όχι για να συσσωρεύει κέρδος. Εδώ πάλι, επαναλαμβάνω, αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι ζουν την ασκητική ζωή, έτσι. Εμείς μπορούμε να πάρουμε απλώς κάποιες ιδέες από αυτά. Δεν αφορούν εμάς άμεσα. Και αυτό βέβαια έχει οριστεί για τους ασθενείς, τους τελειότερους όμως, στους τελειότερους είναι πρόξενος ταραχής. Πώς έτσι τι λέει. Οι πατέρες όρισαν την εργασία για τους τοχούς και ράθυμους και όχι ως πράγμα αναγκαίο. Ναι, η εργασία δεν ασφαλώς δεν είναι. Διότι όταν κανένας αναχωρεί από τον κόσμο, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, προσπαθεί, ας πούμε, οτιδήποτε έχει σχέση με την εργασία, το βάλει στην άκρη, μόνο και μόνο, βέβαια, κοιτάξτε, μόνο και μόνο για να ασχοληθεί με την προσευχή, έτσι. Τώρα, βέβαια, για μας αυτό είναι άγνωστο και φαίνεται, μοιάζει υπερβολικό. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι, ευτυχώς και μέσα στον κόσμο, που μπαίνεις, ας πούμε, σε μερικά σπίτια μέσα και βλέπεις μόνο ότι κάποιος λείπει. Αλλά δεν λείπει, είναι, ας πούμε, κλεισμένος στο ταμείο του και προσεύχεται. Υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Υπάρχουν και σε εμάς, ευτυχώς, στις μέρες μας. Σπάνια βέβαια, λίγοι είναι αυτοί, αλλά υπάρχουν. Και βέβαια αυτό είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι Μαρία δεν την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτης που καθαιρεθήσετε από αυτής. Απευθυνόμενος εκεί προς τη Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα, μερινάς και τριβάζεις περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Όταν η Μάρθα, ας πούμε, έτρεχε πάνω κάτω για να τους διακονήσει, για να περιποιηθεί, για να κεράσει κτλ. Καλά είναι όλα αυτά, καλά είναι όλα αυτά, αλλά όμως υπάρχουν άλλα, ανώτερα από αυτά. Και ανώτερα από αυτά, δηλαδή ο Θεός δεν χρειάζεται, δεν θέλει τη διακονία και τα κεράσματα και αυτά. Εντάξει, όταν είναι κανένας αρχάριος και τα λοιπά, βεβαίως χρειάζονται και αυτά. Αλλά μετά, όταν θες λίγο να προχωρήσεις λίγο καλύτερα, πρέπει να τα κόβεις αυτά σιγά σιγά για να έχεις πιο πολύ χρόνο για την προσωπική σου επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά προσέξτε, είπαμε ότι για μας αυτά είναι άγνωστα, διότι ακριβώς είναι ελάχιστος ο χρόνος τον οποίο διαθέτουμε για την προσευχή. Γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί τη γλύκα της προσευχής, την αξία της προσευχής. Βγάλαμε ένα βιβλίο, βέβαια, που κάναμε. Είναι ομοιομιλίες που κάναμε εδώ, από τον 28ο λόγο της κλίμακας του Αγίου Άνω, το οποίο και εγώ προσωπικά πρέπει να το ξαναδιαβάσω. Πρώτος εγώ, δηλαδή, που... Διότι αυτά όλα που λέμε εκεί, δεν τα εφαρμόζουμε. Αλλά το ότι δεν τα εφαρμόζουμε όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι τα βάζουμε στην άκρη, ως περιττά. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά, πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Και όταν προσέξουμε, νομίζω
ότι θα καταφέρουμε κάτι περισσότερο, κάτι πιο πολύ. Με τη βοήθεια του Θεού, πάντοτε. Και εδώ βέβαια λέει ότι στους τελειότερους δεν είναι απαραίτητη η εργασία. Αυτός δηλαδή ο οποίος αφήνει τον κόσμο ακόμα, αφήνει και το μοναστήρι ακόμα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν, ας πούμε, τα μοναστήρια, παίρνουν ευλογία από τον γέροντα, από τον γερονικό κλπ. Και πάνε να ζήσουν, ας πούμε, μόνοι τους. Αυτό θέλει βέβαια πολύ άσκηση, θέλει γενναιότητα. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς εύκολα, αλλά υπάρχουν όμως που το κάνουν. Εκεί πια θα πρέπει να είσαι όλη μέρα στραμμένος στην προσευχή. Σε ένα πρόγραμμα προσευχής. Είτε μέσα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, είτε με την ευχή, είτε λέγοντας την ευχή. Μπορεί όμως να σου λέει να χρησιμοποιήσεις και σε έναν βαθμό την εργασία, αν δεν μπορείς, ας πούμε, να γεμίσεις το χρόνο σου με άλλα πράγματα, τουλάχιστον δηλαδή να μην είσαι στην αργία. Διότι, όπως πολύ σωστά λένε, αργία μη τυρπάσεις κακίας. Αργία μη τυρπάσεις κακίας, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, και αυτό βέβαια είναι αποδεκτό και από την, και από τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να μένει σε αργία, σε καμία περίπτωση. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει τόσο πολύ εργασία, αλλά πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο είδος, ας πούμε, απασχόληση, ούτως ώστε να γεμίζουμε τον χρόνο μας για να μην γινόμαστε ευάλωτοι στον πειρασμό. Και πάμε και στην 26η παράγραφο. Το καιρό που ο Θεός προκαλεί κατάνοιξη στην καρδιά σου, από μέσα, επιδώσου σε διάλυτες μετάνοιες και γονιπλησίες και μην αφήσει την καρδιά σου να φροντίζει για τίποτε. Έστω και αν οι δαίμονες αρχίζουν την προσπάθεια να σε παραπείσουν, να ασχοληθείς με άλλα πράγματα, και τότε ιδέ και θαύμασε τι πρόκειται να σου γεννηθεί από αυτό. Και πάλι εδώ αναφέρεται στους ασκητές. Δηλαδή, όταν λέμε στους ασκητές, εννοούμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι μέσα στον κόσμο που να ακολουθούν, ας πούμε, αυτή την ασκητική ζωή. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είναι τόσο οι συνθήκες, όσο είναι ο τρόπος του ανθρώπου. Σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος τα αφήνει όλα στην άκρη και έχει μοναδικό του στόχο τη λατρεία του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό εμείς μπορούμε να το πετύχουμε ίσως σε χρόνο τετέ. Όχι σε μεγάλη. Ίσως να έχουμε κάποιες φάσεις δηλαδή που να είμαστε στις καλές μας και να πετύχουμε, ας πούμε, κάποιες στιγμές που η ψυχή μας έτσι κάπως κάτι να φτάσουμε αυτό το που λέει την κατάνοιξη, δηλαδή να νιώσουμε κάποια πραγματάκια που λέει ο Θεός, για να το εκμεταλλευτούμε δηλαδή και εμείς. Μπορεί να καταλάβεις δηλαδή, σαν να λέει, κάποια στιγμή στην ψυχή σου μια κατάνοιξη. Είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό, δεν το νιώθεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Είναι μια ιδιαίτερη. Είπαμε και προηγουμένως, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι μπορεί να είναι μια καραμέλα που μας δίνει ο Θεός σε κάποιες στιγμές. Είτε για να μας γλυκάνει από τους αγώνες, είτε από τις πίκρες που μπορεί κανένας στην καθημερινή ζωή, ας πούμε, να συναντάει. Πάντως εδώ λέει ο Αβάς, σε αυτές τις περιπτώσεις, μείνε, λέει, σε αυτό. Επιδώσου σε διάλυτες μετάνοιες και γονιπλησίες. Μην αφήσεις δηλαδή την προσευχή. Και άλλοι πατέρες το λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάτι νιώσεις στην προσευχή, κυρίως την προσευχή γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί η προσευχή είναι η πιο έτσι ιερή στιγμή και η πιο μεγάλη πιθανότητα να ακουμπήσεις το Θεό. Η προσευχή. Είναι μια αποκλειστική στιγμή που η ψυχή σου είναι δοσμένη στο Θεό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό άλλη στιγμή. Οι άλλες στιγμές θα είναι παρασιτικές, ας το πούμε έτσι. Θα λειτουργούν άλλα παράσιτα. Τότε, λέει, εσύ μην αφήσεις την καρδιά σου να φροντίζει για άλλα πράγματα, ακόμα και αν οι δαίμονες αρχίσουν την προσπάθεια να σε παραπείσουν, να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να υπάρχει κάποιος πειρασμός. Εσύ πρέπει να αξιολογήσεις ότι εφόσον είσαι ενώπιον της προσευχής, μείνε και, ας το πούμε έτσι, ζήσε αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και παρακάτω, τότε λέει ιδέ και θαύμασε τι πρόκειται να σου γεννηθεί από αυτό. Δεν λέει τίποτα άλλο. Το αφήνει αυτό έτσι να εωρείται. Θέλει να πει δηλαδή, υπάρχουν ανάλογα με τον άνθρωπο, στον καθένα μπορεί να υπάρξουν διάφορες έτσι καταστάσεις απρόοπτες, με την καλή έννοια όμως, που ο άνθρωπος κάτι να νιώσει εκείνη τη στιγμή στην προσευχή.
Τίποτε άλλο δεν είναι μεγαλύτερο στους ασκητικούς αγώνες και επιπονότερο ως ιδιαιτέρως επίφθονο στους δαίμονες από το να ρίψει κανείς τον εαυτό του εμπρός στο Σταυρό του Χριστού και να προσεύχεται νύχτα και ημέρα. Κοιτάζω αυτό που κοιτάζω είναι, γιατί έχει μια αυτή με τα χέρια πίσω. Δεν ξέρω, έχει κανένας κάποια ιδέα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ως κατάδικο, ως κατάδικο. Και να παρακαλεί νύχτα και μέρα και να γίνει ως κατάδικο. Έχει αυτό που έχω εγώ ή άλλο έχει. Όχι, το πριν από αυτό. Το προηγούμενο, θα έχει αυτά. Ναι, ναι. Στο πρώτο. Για διαβάστε το τι λέει. Και να παρακαλεί νύχτα και ημέρα. Το αρχαίο αυτό τι είναι αυτό, το αρχαίο. Αυτό το βιβλίο. Μετάφραση. Ναι, μετάφραση, αλλά έτσι δεν είναι. Αρχαίο. Α, είναι άλλη μετάφραση. Είναι η Αγία που θα με ζωγραφίσει. Τι άλλη, ναι. Και να παρακαλεί νύχτα και ημέρα και να γίνει ως κατάδικος δεδεμένος ο πίσω έχοντας θείας. Θέλεις να μην ψυχραθεί η θερμότητα της καρδίας σου και να μην στερηθεί στα δάκρυα. Οικονόμησον της καρδίας σου, οικονόμησον τον εαυτό σου εις ταύτα και θέλεις είσαι μακάριος ο άνθρωπος. Ναι, αυτό είναι παρακάτω. Ναι, αυτό ναι, με βοηθάτε με αυτό. Γιατί δεν το έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κανένα δύο παραλλαγές του κειμένου. Είναι στο ίδιο το μαύρο το βιβλίο που έχετε. Α, είναι εκεί. Ναι, είναι στο 23. Ναι. Λίγο αυτό πράγμα. Ναι. Να, γι' αυτό χρειάζεται τη λεγόμενη κριτική έκδοση. Υπάρχουν, ας πούμε, έχει γίνει αυτή η κριτική έκδοση από κάποιους. Κριτική έκδοση σημαίνει ότι παίρνουν όλα τα παλιά χειρόγραφα και βλέπουν ποια είναι η αυθεντική γραφή. Γιατί υπάρχουν κάποιες παραλλαγές. Και επειδή είναι και μεταφρασμένο από τα Συριακά, αυτό βοηθάει πάρα πολύ που λέτε. Μα εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, τι θέλει να πει, ας πούμε. Ναι, σωστό αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι προέκταση αυτού που το μετέφρασε ή αν υπάρχει και στο αρχαίο και στο Συριακό κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μας βοηθάει. Να σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Λέει λοιπόν ότι τίποτε δεν υπάρχει σημαντικότερο και μεγαλύτερο στους ασκητικούς αγώνες από το να είναι κανείς μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και να προσεύχεται νύχτα και μέρα ο γονατιστός, πεσμένος δηλαδή κάτω, ναι, σαν δούλος δηλαδή του Θεού, σαν κατάδικος. Ναι, αυτό γιατί λέει σαν κατάδικος. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι μα καλά, εμάς ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Εξακολουθούμε να είμαστε κατάδικοι, πώς γίνεται το πράγμα. Ναι, μας ελευθέρωσε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως αυτή την ελευθέρωση που μας έκανε ο Χριστός. Γιατί μερικοί άνθρωποι προσεύχονται πραγματικά στο Χριστό, σαν να είναι αυτοί σε θέση ισχύως και ο Χριστός σε θέση υποτελείας. Αυτό είναι. Όχι απλώς είναι παράτυπο, αλλά είναι και παράλογο. Είναι και παράλογο. Και φυσικά έχει ένα αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ο άνθρωπος τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Εκεί φυσικά μπορεί να παρέμβει και ο πειρασμός, τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσεύχεται. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προσευχηθεί αληθινά, πρέπει να είναι τελωνικός ο τρόπος με τον οποίο προσεύχεται. Δηλαδή εμμετανία. Και με ταπείνωση. Διότι ο Θεός λέει ταπεινής δίδωση χάρη. Γι' αυτό ακριβώς το λέει εδώ ο Αββάς Ισαάκ με τον τρόπο αυτόν. Ίσως κάποιοι σκανδαλίζονται από το ύφος, ας το πούμε έτσι αυτό, το δουλικό, να το πω έτσι, ύφος με το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να είναι. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε το εξής, ότι πέρα από το ότι δηλαδή και ο Χριστός το λέει, δηλαδή το είπαμε προηγουμένως, ότι ακόμα λέει και αν πείτε όλα τα διατεταγμένα, λέει ο Χριστός, πάλι να λέτε ότι είμαστε ακραίοι δούλοι. Ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι ενώπιον του Θεού. Γιατί εμείς είμαστε κτίσματα, είμαστε. Εντάξει, μπορεί να είμαστε έτσι αξιοπρεπείς Κύριοι όπως μας βλέπεις κτλ. Αλλά δεν πάβουμε να είμαστε κτίσματα του Θεού. Δούλοι του Θεού. Μην ξεχνάμε δηλαδή το επίπεδό μας. Δηλαδή, καβαλούμε το καλάμι και νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Ή αν έχουμε, ας πούμε, φανταρτερά ρούχα, ή αν κυκλοφορούμε με γρήγορα αυτοκίνητα, ή αν έχουμε ένα πολυτελές, ας πούμε, σπίτι κτλ. Τίποτα δεν είναι αυτά. Ενώπιον του Θεού, τίποτα.
Αυτά όλα, όταν θα γίνει αυτή η παρουσία, όλα θα σαν να μαζεύονται ένα τραπεζομάντιλο, πώς μαζεύεις τα κουφάλια, τα μαζεύεις όλα από εδώ και τα πετάς στα σκουπίδια. Και μένει μόνο το πνευματικό, τίποτε άλλο. Μένει μόνο το κέρδος που έχεις μέσα στην ψυχή σου. Μένει μόνο η καθαρή προσευχή την οποία έκανες στο Θεό σου. Πρέπει έτσι ακριβώς να είναι η προσευχή ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό φυσικά πολλές φορές και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέσα από την προσευχή, γιατί δεν προσευχόμαστε με σωστό τρόπο. Και αυτό μάλιστα όχι λέει ότι είναι απλώς αποτελεσματικό, αλλά είναι και ιδιαίτερος επίφθονος στους δαίμονες. Φθονούν οι δαίμονες τον τρόπο αυτόν της προσευχής. Δηλαδή να ταπεινώνει το άνθρωπος να πέφτει κάτω και να λατρεύει τον δημιουργό του έτσι όπως πραγματικά ο διάβολος φέρνει, γίνεται σκόνη. Ο διάβολος αρέσκεται σε προσευχές όπου ναι, σηκώνει στα χέρια και προσεύχεσαι όπως ο Φαρισαίος. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, αλλά κάνω και λιμοσύνες. Και κάνω και νηστείες, κάνω και αυτά κλπ. Αλλά αυτό όμως δεν είναι τρόπος βέβαια τελωνικός, αλλά είναι ο φαρισαϊκός τρόπος τον οποίο ο Θεός απορρίπτει. Θέλεις να μη σου ψυχρανθεί η θέρμη και να μη στερηθεί στα δάκρυα? Ρύθμισε σωστά τον εαυτό σου σε αυτά τα θέματα και θα είσαι μακάριος άνθρωπε, αν φροντίσεις για αυτά που ακούεις νύχτα και ημέρα και να μην ζητήσεις τίποτε άλλο. Διότι τότε θα ανατείλει μέσα σου το φως και η δικαιοσύνη σου, θα λάμψει τα χέρια σου και θα γίνεις σαν παράδεισος ανθισμένος και σαν πηγή αστήρευτη ύδατος. Α, τις παροιμίες είναι αυτό? Ναι. Ναι, το χρησιμοποιεί εδώ ο Αβάσης Άρχης, χρησιμοποιεί πολύ συχνά την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη για να μας δώσει ακριβώς αυτά τα μηνύματα, διότι θέλει να πει ότι όλα αυτά δηλαδή δεν είναι συμβαδίζουν με το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή προσέχει όλα αυτά το θέμα της κατάνοιξης που είπε προηγουμένως, το θέμα της προσευχής, τότε θα νιώσει μέσα του δηλαδή σαν να λέει όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Θα ανατείλει μέσα σου λέει το φως και η δικαιοσύνη. Και θα γίνει η ψυχή σου παράδεισος. Γιατί θα γίνει κατοικητήριο του Θεού. Η ψυχή σου, ας μείνουμε όμως σε αυτό, για να έχουμε και λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις που συνήθως κάνει. Είδα ότι προηγουμένως κάποιοι ήθελαν να ρωτήσουν, αλλά δεν με ρώτησαν τι υπάρχει. Οπότε υπάρχει περιθώριο τώρα να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Για αυτό που λέγαμε πριν πεις το πρώτο βιβλίο και πάμε στο δεύτερο, για την υπερηφάνεια και τη φιλοδοξία. Αν κάποιος, ας πούμε, είναι επιρρεπής σε αυτό και προσπαθεί να μένει ταπεινός, τι γίνεται όταν όμως το περιβάλλον, ας πούμε, αλλάζει και αρχίζουν να τον επενούν, αρχίζουν να τον κολακεύουν κλπ. Πώς μπορεί, ας πούμε, δηλαδή να παραμείνει να αλλάζει το περιβάλλον. Να παραμείνει ταπεινός, αλλάζοντας... Ναι, καταρχήν το θέμα είναι όταν μας επενούν τι γίνεται. Δηλαδή μας επενούν γιατί? Μας επενούν για τα φυσικά μας χαρίσματα, για την εργατικότητά μας, για την επιμέλειά μας, ή μας επενούν για τα ψυχικά μας χαρίσματα. Αν μας επενούν για τα φυσικά μας χαρίσματα, εντάξει. Πρέπει να βρει ο άνθρωπος τρόπο να αυτό το πράγμα να το. Σε έναν βαθμό μπορεί να είναι ψυχολογικό και να το αποδεχθεί. Δηλαδή να αποδεχθεί ότι είσαι επαρκής σε αυτό το οποίο κάνεις. Αλλά είναι η δουλειά σου όμως, δηλαδή κάνεις σωστά. Έτσι. Και καμιά φορά αυτό ο οποίο σε επενεί για να γίνει ακόμα καλύτερο. Έτσι, όταν σε επενεί κάποιο τη δουλειά την οποία κάνει, όταν πα σε μια δουλειά, σου λέει μπράβο, το έκανε σωστά. Αυτό τι σημαίνει, σε ενθαρρύνει δηλαδή να συνεχίσει να το κάνει σωστά. Διότι, και ακόμα και καλύτερα, ναι. Διότι άμα δεν σου το πει αυτό το πράγμα, μπορεί εσύ να βαρεθεί, μπορεί να αμελήσει κτλ. Έτσι πρέπει να ενεργήσει και ένα γονιό απέναντι στο παιδί του. Για να κάνει μια σωστή αγωγή, να μπορέσει το παιδί δηλαδή να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αυτά είναι σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Τώρα, αν κάποιος, ας πούμε, σε επενεί στο πνευματικό κομμάτι κτλ., εκεί πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι χωρίς εγώ που δίνεις την πείνα, να πεις δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία έχω, αν έχω κάτι, είναι χαρίσματα του Θεού. Είναι χαρίσματα του Πνεύματος. Και ότι αν έκανε κάτι καλό, έκανε το καθήκον μου, αυτό που λέει ακριβώς ο Χριστός. Ότι ακόμα λέει και αν δείτε όλα τα διατεταγμένα, ακόμα και αν κάνετε όλα αυτά τα οποία λέει ο Θεός, με λεπτομέρεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάλι να λέτε ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Διότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, τίποτα περισσότερο. Αυτό βέβαια για να το κάνεις, έτσι ακούγεται εύκολο.
Αλλά χρειάζεται συνέχεια μια αυτοκριτική που κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή μέσω των λογισμών, να προσέχει τον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, και την αυτομομφή λίγο. Για να μην αφήνει τον εαυτό σου να πάρει πολύ αέρα στο θέμα αυτό. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας και της μηδαμινότητας στον άνθρωπο δεν τον αφήνει. Να τον επενδύσει όταν ξέρει αυτό ποιο είναι, ποια είναι η θέση του. Δεν έχει να κάνει τώρα με αν έκανα καλά τη δουλειά μου, ξέρω εγώ, αν έκανα διαπληκτικά πράγματα. Ξέρει ποιο είσαι, να βλέπει τα χάλια σου. Και αυτό ταπεινώνει. Που σου τελώνει, έτσι ταπεινώνει όταν τελώνει. Έβλεπε τα χάλια του. Ναι, μπερδεύεται όμως. Πολλές φορές μπερδεύεται. Εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει όσο οριμάζει να το ξεπερνάει αυτό το πράγμα και να μπορεί να κάνει αυτή τη διάκριση. Δηλαδή, να μην είναι ένας έπαινος, μια έτσι πολλακή αμέσως σε επηρεάζουν. Ούτε καν αυτά πρέπει να μπαίνουν, ας πούμε, στην ψυχή του καθόλου. Δεν μπερδεύονται καθόλου αυτά. Ξέρετε, και πολλά από αυτά είναι τυπικά, ας το πούμε έτσι. Δεν πρέπει κάποιο. Δηλαδή, μια φιλοφρόνηση που θα σου πει κάποιο, έτσι. Σου πει τι καλό που είσαι, εντάξει. Και εσύ είστε καλός. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, δεν σημαίνει αυτό, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα ξεπαστείς, θα σου πούμε αμέσως. Αλλήμονος αν είσαι τόσο υπηρετής. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι όριμος. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν, ας το πούμε έτσι, στα πνευματικά, ας πούμε, εκεί. Στα πνευματικά, εκεί που μπορεί να πιστέψεις, ας πούμε, ότι κάτι κατάφερες, κάτι έκανες. Αλλά και εκεί ακόμα είναι σαν οδηγός. Αυτό το οποίο ο Χριστός μας λέει, ότι ακόμα και κάνετε όλα όσα αυτά λέει ο Χριστός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κατά γράμμα, πάλι να λέτε ότι είμαστε αχρήστοι, ποτέ οι δούλοι είμαστε. Τελευταίοι δούλοι είμαστε. Άχρηστοι δούλοι είμαστε. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Σε τελική ανάλυση, το καθήκον μας. Και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές εμείς το κάνουμε και το καταγράφουμε. Ενώ λέει η γραφή, τι λέει, λίγο το αριστερά σου και τη δεξιά σου. Δεν πρέπει να θυμάσαι το καλό καθόλου να το μνημονεύεις. Το καλό που εσύ κάνεις στους άλλους. Το καλό που σου κάνουν οι άλλοι, να το θυμάσαι και να είσαι ευγνώμων. Όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Αλλά το καλό που εσύ κάνεις, δεν πρέπει να το θυμάσαι. Είπατε προηγουμένως, τώρα δεν το λέω σωστά, ότι αν το καταλάβεις, στην προσευχή μας το μόνο που επιτρέπεται να νιώσουμε, επιτρέπεται σε εισαγωγικά, είναι η ταπείνωση, η ελληνότητά μας. Και μετά, πολλά ξενοβλίω, μιλήσατε και για την κατάνοιξη, αυτά που νιώθουμε στην κατάνοιξή μας. Όταν θα έρθουμε κάποια στιγμή για λίγα δευτερόλεπτα σε κατάνοιξη. Μπερδεύτηκα λίγο. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αυτό που νιώθω δεν είναι κατά παραγγελία. Δηλαδή δεν νιώθω. Τώρα θα πάω να προσευχηθώ, ας νιώσω λίγο κατάνοιξη. Ναι, αυτό δεν. Και να θέλει να το κάνει κατά παραγγελία δεν σου βγαίνει. Μα και να θέλει να το κάνει. Εκείνο που έχει σημασία είναι να νιώσω την ελαχιστότητά μου. Ναι. Την αναξιότητά μου. Την ταπεινότητά μου. Ενώπιον του Θεού. Ξέρεις που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή. Ενώπιον του ουρανίου βασιλέως. Αν ήσουν, να το πούμε έτσι, πες ότι ήσουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα βάζεις τα καλύτερα ρούχα, θα ήσουν κλαρίνο, θα στεκόσουν μπροστά, να το πούμε έτσι, προσοχή κτλ. Παρότι είναι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων. Κλπ. Κλπ. Όμως είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο βασιλιάς λέγαμε παλιά, που ήταν, ας πούμε. Λοιπόν, όταν είσαι ναι, γίνεται πιο κατανοητό εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο βασιλικός, έτσι. Μην μας βάζει σε πολιτικά. Μην μας βάζει σε πολιτικά. Λοιπόν, είσαι λοιπόν. Ναι, κοίταξε, χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση ενώπιον του ουρανίου βασιλέως. Το χρησιμοποιούν οι άλλοι πατέρες. Γιατί την εποχή εκείνη υπήρχε, ας πούμε, η βασιλεία. Και ήταν πιο εύκολα κατανοητό αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν είσαι ενώπιον του ουρανίου βασιλέως, εκείνος είναι το πάνω. Εσύ είστε το τίποτα. Αυτό το πράγμα και μόνο λίγο έτσι να πάρεις μια ιδέα αυτού του πράγματος, θα πρέπει να συντριβείς. Εάν συντριβείς σωστά, εάν ταπεινωθείς σωστά, θα έρθουν σίγουρα και κάποιες στιγμές που θα φτάσεις σε κατάνοιξη. Και σε προειδοποιεί εδώ ο Αλλάς και σου λέει, μπορεί να θες, δηλαδή για να μην βρεθείς προαπρόοπτου και πεις, ας πούμε, τι είναι τώρα αυτά που νιώθω. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ναι. Και έρθει εκείνη τη στιγμή, μάλιστα και ο εχθρός και σε πολεμήσει πάνω και σε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να σου χαλάσει, μπορεί να σου κλέψει το καλύτερο. Σου λέει ο Βασιλιά ότι αν νιώσει, αν νιώσει τέτοια στιγμή κατάνοιξη κτλ., μείνε λέει εκεί πέρα. Και πώς θα ξέρω ότι δεν είναι το πειράζουμε αυτό. Διότι δεν θα το επιδίωξες. Δεν το επιδίωξες. Δεν πρέπει να το επιδιώκεις. Όταν δεν το επιδιώκεις, είναι δώρο του Θεού.
Έτσι. Μιλάμε ότι είναι δώρο του Θεού. Δεν πας δηλαδή στην προσευχή για να δεις, ας πούμε, οράματα και θάματα, για να νιώσεις καταστάσεις. Γι' αυτό πολλές φορές, όχι, όταν συζητάμε, γι' αυτό σας λέω, προσέξτε, δεν πάμε εμείς για να νιώσουμε, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό που τι νιώθουμε. Μας ενδιαφέρει, πάμε εκεί να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να καταθέσουμε την αδυναμία μας, την υπερηφάνεια μας, τις αμαρτίες μας, την ευχαριστία μας, την δοξολογία μας, όλα αυτά. Από εκεί μετά, αν ο Θεός σου δώσει, ας πούμε, κάποιο δώρο, εντάξει, καλοδεχούμενο. Αυτό σου λέει ο Βασιλιά. Μείνε εκεί μετά, κάνε τις μετάνοιες σου, συντρίψου ακόμα περισσότερο ενώπιον του Θεού και δεν ξέρεις τι μπορεί να δεις, τι δεν μπορεί να δεις. Θα νιώσεις και άλλα πράγματα μέσα στην ψυχή σου. Σου το αφήνει λίγο ανοιχτό εκεί. Εξαρτάται από τον καθένα από εκεί μετά, να νιώσεις δηλαδή κάποια στιγμή, σαν να πούμε, μια στιγμή ο ουρανός να κατέβει, ας πούμε, μέσα στην ψυχή σου. Είναι ένα ωραίο, ας πούμε, μια ωραία στιγμή. Μια χαρά. Που δεν είναι όμως συνέστημα, αλλά είναι πνευματική κατάσταση. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν εμείς προσπαθούμε να πάμε στην προσευχή για να νιώσουμε συναισθήματα, αυτό είναι συναισθηματική κατάσταση. Άλλο η συναισθηματική κατάσταση, άλλο η πνευματική κατάσταση. Η πνευματική κατάσταση σου δίνει μια χαρά από εκεί μετά, που σου δίνει κουράγιο στη ζωή, που σου δίνει αυτό κλπ. Που αναπτερώνει την ψυχή σου. Έτσι. Ενώ το άλλο είναι κάτι προσωρινό. Μα μας είπατε, πατέρα, ότι καλό θα ήταν και όταν ξεκινάμε την προσευχή, πρώτα να κάνουμε μια μικρή εξομολόγηση με ένα σκόπιζο της κάθε μέρας μας για να ταπεινωθούμε και περισσότερο. Πώς μπορείς από τη μια να ταπεινώνεσαι και από την άλλη να πας για να παραγγείλεις το συνέστημα. Ωραία. Άμα είμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες, πάντα βεβαίως. Δεν μπορείς να παραγγείλεις το συνέστημα. Μπορεί να έχουμε αυτή την κατάνοιξη να νιώσουμε, που λέει ο Βάσα, σίγουρα και θα είναι. Μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μπορεί, ας πούμε, κανείς να νιώσει και όχι μόνο εδώ οι ασκητές που λέει εδώ, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος, νομίζω. Αλλά θέλει όμως λίγο να εξασφαλίσει κανείς συνθήκες τέτοιες ηρεμίας, γαλήνης, φραγής από τους περισπασμούς του κόσμου. Αν δεν βάλει ο άνθρωπος κάποιες φραγές, ξέρετε πώς αστερούμαστε, ας πούμε, με αυτήν την. Το ότι, ας πούμε, ανακατεύουμε τα κοσμικά με τα πνευματικά. Όλα τα ανακατεύουμε, όλα τα συνδυάζουμε. Και εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι κατόρθωμα. Δεν είναι κατόρθωμα, είναι στραπάτσο. Είναι η καταστροφή της πνευματικής ζωής. Ενώ θα μπορούσαμε με λιγότερο κόπο να έχουμε πολύ μεγαλύτερη έτσι, πρόοδο πνευματική, εμείς προσπαθώντας να τα συνδυάσουμε όλα, ούτε το ένα το κάνουμε σωστά, αλλά ούτε το πνευματικό, ας πούμε, το μπορούμε να το ζήσουμε σωστά. Έχει σημασία. Η στάση του σώματος στην προσευχή, αν είσαι όρθιος, αν είσαι καθυστερός. Έχει σημασία μόνο κατά πόσο, ας πούμε, είναι μια στάση ευλαβίας. Πρέπει να είναι στάση ευλαβίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν είναι στάση ευλαβίας, μερικές φορές έχουν δικά μου κυρίες, μα καλά, μπορεί να είσαι και γονατιστός, δεν το ήξερα, νόμιζα ότι να είμαι μόνο όρθιος. Γιατί γονατιστός, άσχημη στάση να είναι κανείς γονατιστός στην προσευχή, αλλή μόνο. Ο πατήρ Παΐσιος διαβάζαμε ότι ήταν, ας πούμε, μπρούμητα στην προσευχή, κάτω, μπρούμητα όλος. Ένα με το έδαφος. Γήκε ποδός που λέει, ας πούμε, η γραφή. Έτσι. Δηλαδή, γινόταν ένα με το έδαφος. Σαν σου λέει, εγώ είμαι τίποτα, είμαι ένα τίποτα σου λέει, κάτω, τίποτα. Διότι η όρθια στάση, εντάξει, βέβαια, είναι μια αξιοπρεπή στάση, αλλά όμως από την άλλη μεριά μπορεί να κρύβει και εγωισμό. Έτσι. Αν δεν θέλει λίγο άνθρωπος να. Όρθια στάση, προσέξτε, δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι επειδή ο Θεός είναι ψηλά, ας πούμε, είμαστε έτσι. Όρθια στάση είναι στάση ευλαβίας. Είναι προς τα κάτω. Δηλαδή, Θεός σημαίνει ότι συμβολικά ο Θεός είναι προς τα πάνω. Θεός είναι παρόν, παντού. Είναι μέσα μας ο Θεός. Θεός είναι πάντα που παρόν. Άρα η στάση πρέπει να είναι στάση ευλαβίας, ούτως ή άλλως. Μια συμμαζεμένη δηλαδή στάση πρέπει να είναι. Οι μηχάνες και οι γονιπλησίες είναι για όλους ή για τους ασκητές? Για όλους βέβαια. Για αυτούς που δεν έχουν μιλήσει. Κοίταξε να δεις, μόνο εμείς τα δίνουμε σημασία αυτά. Και οι πατέρες είχαν και οι μηνίσκους, είχαν και όλα τα είχαν, αλλά όμως δεν τα δίνουν σημασία. Εμείς τώρα λέμε ότι ξέρω εγώ έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω το παράλληλο. Και όλα τα πιστεύουμε σαν δικαιολογίες. Εντάξει, αν δεν μπορείς να κάνεις βαθιά μετάνοια, όμως μπορείς να βάλεις να κάνεις μια έτσι. Πώς το λέω, και να μην κάνεις φορτή μετάνοια, μπορείς να κάνεις μια ρηχή μετάνοια. Μέχρι το γόνατο. Δηλαδή, σημαίνει ότι πιάνεις το γόνατό σου τουλάχιστον όταν είσαι όρθιος. Αυτό σημαίνει. Συμβολική δηλαδή μετάνοια. Διότι η μετάνοια είναι συμβολικό, είναι κάτι συμβολικό. Μπορούμε να το κάνουμε προσκυνηματική τη μετάνοια, όταν η στρωτή μετάνοια, δουλική μετάνοια, ας το πούμε έτσι,
ενώπιον του ουρανίου βασιλέως, αλλά δεν σημαίνει ότι αν είναι και κάτι πιο. Δεν έχει την αξία του να είναι. Πάντως λένε. Πατέρες ότι αυτό είναι σημείο του Θεού και η κατάνοιξη και μια ουράνια παρηγοριά, ας πούμε, σαν σημάδι ότι είναι αρεστή η προσευχή. Το προσευχόμενο προς τον Θεό, σημαίνει. Σημάδι ότι αρέσει τον Θεό, σας ακούει την προσευχή του και σαν σημείο αναφορά είναι αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό όμως εξαρτάται και από την προετοιμασία τη δική μας. Ναι. Εάν δηλαδή εμείς δεν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν βάλαμε τις σφραγές αυτές που πρέπει να βάλουμε σε σχέση με τα αισθητήρια, τα εξωτερικά με τις πέντε αισθήσεις, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τέτοια κατάσταση που κάτι να νιώσουμε, μια κατάρνηση. Και θα είναι, η προσευχή μας θα είναι μια, ας το πούμε έτσι, ένα ανακάτεμα, μια χάβρα εκείνη τη στιγμή, χάβρα λογισμών. Διότι βλέπετε κατά παράδοξο τρόπο πόσο ευαίσθητη είναι η προσευχή μας εκείνη την ώρα, όταν πάει κανείς να προσευχηθεί, ειδικά το βράδυ, που υπάρχει η ηρεμία κλπ. Σαν να γίνεται μια αναδρομή όλη σου τη ζωή ή όλη σου τη ημέρα. Οπότε, αν όλη σου η ημέρα ήταν κάπως τακτοποιημένη, τότε θα έχεις μια καλή προσευχή. Αν η μέρα σου ήταν ανακατεμένη, ήταν αδιάφορη, ήταν με έκκληση, τότε θα βγουν σε γκρεμότητα. Τότε θα βγουν, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Τίποτα δεν θα κάνει. Μια τρύπα στο νερό. Γι' αυτό είναι πολλοί παράγοντες που επιτρέπουν. Μετά είναι η προετοιμασία. Μπορεί με πρώτη προσευχή να διαβάσει λίγο την Αγία Γραφή, να διαβάσει ένα πνευματικό βιβλίο. Και έτσι να μπει λίγο στη συχνότητα του Θεού. Και μπαίνοντα μέσα στη συχνότητα του Θεού, δηλαδή μόλι μπει στην προσευχή ή να είσαι μέσα στη συχνότητα ήδη, τότε θα πιάσει, ας πούμε, κάτι. Στη διάρκεια της ημέρας, θα σκεφτούμε και πούμε αυτούς τους οποίους έβλαψα ή τους αναχώρησα ή τους περιμένει τα έβλα, Χριστέ μου, βοήθησέ μου και συγχώρεσέ με και από την άλλη αυτοί που με λύπησαν, μην τους καταλογήσεις τίποτα η μέρα κρίσου. Αυτό το ελεγγύνει σκοπό να η ψυχή να ελευθερωθεί από τις έννοιες της κακίας, από τις έννοιες της ζήλιας, του φθόνου και όλα αυτά και μετά σιγά σιγά να μπορεί να συνδεθεί στη συγχρόνια του Θεού. Όπως έτσι το έλεγε και εγώ έτσι το έλεγα. Έτσι, πολύ σωστό μου λένε. Διότι εκείνο το οποίο μας εμποδίζει από το Θεό είναι η έλλειψη καθαρότητας της ψυχής. Τι θα πει καθαρότητα. Καθαρότητα σημαίνει να μην έχω. Το λέει ο Χριστός ότι αν λέει πας να προσευχηθείς και θυμηθείς, σκεφτείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, παράταλε την προσευχή, παράταλε το Θεό και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον άνθρωπο αυτόν. Εάν σκεφτείς ότι κάποιος έχει κάτι μαζί σου, όχι αν εσύ έχεις κάτι μαζί του, επειδή σου λες όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ του συγχωρώ όλους κτλ. Μην είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Δεν είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Άμα του καλείς λίγο περισσότερο, μπορεί να διαπιστώσεις, όπως πολλές φορές και ο Γέροντας Πορφύριος, ας πούμε, με ανθρώπους, του αποδείκνυε ότι κάτι είχαν μέσα στην ψυχή του. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κρατούμενα μέσα στην ψυχή σου, δεν πιάνεις επαφή με το Θεό τίποτα. Δεν μπαίνεις στη συγχρονιά καθόλου. Τίποτα. Σε πετάει. Για να πούμε, το ρούτερ σε πετάει έξω. Ναι, να χρησιμοποιήσουμε λίγο ορολογία ηλεκτρονική. Πα να δει, δεν ξέρω το έχετε νιώσει αυτό, πα να δει και σε πετάει. Έτσι. Δεν κάνει τίποτα. Μια κόρη στο νερό. Μπορούμε να πετάει έξω το ρούτερ. Έχετε δει καμιά φορά να είσαι μέσα και να μην είσαι μέσα. Αυτό το έχετε δει. Να νομίζει ότι είσαι μέσα, να νομίζει ότι είσαι μέσα, να δείχνουν όλα τα ηλεκτρονικά κτλ. Και ξαφνικά να διαπιστώνει ότι όλα αυτά είναι μια πάθη. Δεν είσαι καθόλου μέσα. Τα ίδια παθαίνεις και με την προσευχή. Δηλαδή να κάνεις προσευχή, να νομίζεις ότι είσαι μέσα στη συχνότητα του Θεού και να είναι μια αυταπάτη. Αυτό που είπατε είναι σημαντικό, διότι αυτό διατηρεί την καθαρότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάει στην προσευχή, ας το πούμε έτσι, να είναι γαλινεμένος, να είναι τακτοποιημένος με την. Είδατε πόσες φορές στην λειτουργία βγαίνει ο ιερέας έξω και λέει ειρήνη πας. Ειρήνη πας. Και το πνεύμα τι σου λέει ο λαός. Και το πνεύμα τι σου. Αν δεν έχεις ειρήνη στην ψυχή σου, πώς θα προχωρήσεις, πώς θα προσευχηθείς, πώς θα πας να κοινωνήσεις. Ναι, ναι. Όταν κάποιοι νομίζουν, θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι αμάρτητα, ότι είναι τέλειο, ότι είναι σοφή, ότι είναι πανέξυπνη, ότι είναι η εκλεκτή του Θεού σε εισαγωγικά, εσύ θα πώς θα συμπληρώσεις πανέξυπνη. Αυτοί μπορεί να σε δεχτούν στο ίμιση, μπορεί καθόλου, μπορεί να σε πετάξουν έξω, βάζοντας σε φορτιά τον εγωισμό. Στην ουσία, πώς θα συμβιώσει το μαγείο, να αγαπήσουμε έναν τρίτο, τι γίνεται. Ναι, κοίταξε να δεις. Εσύ θα πας με όλη την καλή διάθεση. Ναι, εσύ θα πας με την καλή διάθεση. Από εκεί μετά, το τι θα κάνει ο άλλος, το τι θα κάνει ο άλλος δεν αφορά εσένα.
Ό,τι αφορά εμάς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Και μία φορά και δύο φορές και τρεις φορές. Αν χρειαστεί. Εγώ θα σου δίνω την ευχή μου. Ο Θεός μαζί σου να σας συγχωρέσει. Καλά, εντάξει, κοίταξε. Καμιά φορά μπορεί να μην γίνεται αυτό που λέμε, μπορεί να μην γίνεται με πρακτικό τρόπο, αλλά όταν γίνεται όμως πρέπει να το κάνουμε. Για να έρθει. Έτσι. Ναι, και μετά, κοιτάξτε, σήμερα το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαστε όπως κάποιες εποχές. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ. Σηκώνεις το τηλέφωνο και μιλάς και με τον εχθρό σου και με τον φίλο σου και με τον γείτονά σου και με τους πάντες. Και μιλάς και συμφιλιώνεσαι και ζητάς συγγνώμη κτλ. Δεν σε ενδιαφέρει όμως. Βέβαια, σε ενδιαφέρει ο Θεός να σε συγχωρέσει. Σε ενδιαφέρει να συμφιλειωθείς έτσι όπως ο Χριστός ζητάει. Από εκεί μετά, αν ο άλλος, ας πούμε, μουλαρώσει και λοιπά, δεν ξέρω τι, εκείνο αφορά τον άλλον. Δεν αφορά εσένα. Συνήθως όμως, όταν εσύ μετακίνηση σηκώσεις το ακουστικό ή πας στην πόρτα του άλλου και ζητήσεις συγγνώμη, θα σπάσει κι ο άλλος. Όσο και να είναι, όσο και πρέπει. Ναι, καλά, εξαίρεση. Θα βοηθήσει κι ο άλλος, εν πάση περιπτώσει. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Μακάρι πριν ξεκινήσουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί μετά θα είναι αργά. Κοίταξε να δεις, τι είναι επιμένεις αυτό, γιατί κινδυνεύουμε να είμαστε εμείς. Ειρήνη, πάση. Ειρήνη, πάση. Λοιπόν, κινδυνεύουμε εμείς να είμαστε τόσο στη θέση αυτή αν επιμένουμε στο θέμα αυτό, έτσι. Και χωρίς να το ξέρουμε. Καμιά φορά μπορεί, ας πούμε, να επιδείξουμε στους άλλους ευθύνη και να έχουμε εμείς ευθύνη. Πρόσεξε. Καμιά φορά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί, δηλαδή, βλέπουμε στους άλλους έχουμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία όμως μπορούμε να τα έχουμε και εμείς. Με αυτό μας. Δηλαδή, πρέπει να ψαχτούμε εμείς καλύτερα. Αυτό. Δηλαδή, εκεί πάει. Πρέπει να ψάξουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Και σκοπός μας δεν είναι να διορθώσουμε τους άλλους, σκοπός είναι να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Αν διορθώσουμε τον εαυτό μας, έχουμε πολλές πιθανότητες να διορθώσουμε και άλλους. Εκεί είναι που την πατάμε πολλές φορές. Και την πατάμε, ας πούμε, και στο οικογενειακό περιβάλλον, ας πούμε, που προσπαθούμε σαν, ας πούμε, άνθρωποι της εκκλησίας πολλές φορές να διορθώσουμε τους άλλους. Και αυτό επιδεινώνει, ας πούμε, τη σχέση μας με τους άλλους και δημιουργεί συγκρούσεις, διαρκείς συγκρούσεις. Σαν να λέμε λίγα λόγια, γιατί πρέπει να πάμε στον Χριστό καθαρή, να προσευχηθούμε. Πάμε με τα χάλια μας και προσευχόμαστε να μας καθαρίσει. Αυτοί οι λογισμοί μπορεί να μας μπλέξουν, ας πούμε, να προσευχή μας να γίνει, ας πούμε, τι έκανα, τι είπα και εγώ δεν ξέρω τι τα πήρα. Τα αφήνει στην άγκη, καταλαβαίνει αν έκανα αυτά που έκανα, έκανα τα χάλια που έχω και θέλω να στέλνουμε να με καθαρίσει. Προσέχουμε για αυτόν τον λόγο. Το μεταφράζουν οι πατέρες ως όλοι όσοι τα υπάρχοντα και εντό τη περιοχή και δεν προακολούθουν, ότι αφήνει όλα αυτά τα πράγματα τα υπάρχοντα, τα νομίζω, τα θέλω, τα πιστεύω. Τα καλά, τα κακά, όλους τους λογισμούς σου, τα δίνεις στο διάβολο που είναι ο φτωχός και σε προσπαθεί. Αυτό νομίζω είναι κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν καθαρίσουμε την ψυχή μας, δεν μπορούμε να πιάσουμε. Γι' αυτό βλέπετε, κοιτάξτε, θα το δείτε χαρακτηριστικά. Δέστε την Κυριακή το πρωί που οι άνθρωποι είναι εκκλησιαστούν να πάνε στην εκκλησία, πόσοι καυγάδες ενδοοικογενειακοί γίνονται. Πώς τα ζευγάρια σκυλοτρώγονται το πρωί της Κυριακής. Και τι θα γίνει εκεί. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ή να μην πάει κανείς στην εκκλησία ή να πάνε οι μισοί στην εκκλησία ή αυτοί που θα πάνε να μην μπορούν να προσευχηθούν. Πρέπει να καθαρίσουμε την ψυχή μας από μόνοι μας, να καθαρίσουμε την ψυχή μας να προσευχηθούμε. Και αυτό συμβαίνει και στην δική σου προσωπική προσευχή. Όταν, ας πούμε, είναι να προσευχηθείς, έρχεται ο πειρασμός και σε βάζει και η μανώτηση κάποιου μέσα στο σπίτι. Τι προσευχή να κάνεις μετά. Τι προσευχή να κάνεις μετά. Τι να προσευχηθείς. Για να προσευχηθείς μεγάλη γαλήνια η ψυχή σου. Για να μπορεί, ας πούμε, να εκτοξευτεί προς τα πάνω. Αλλιώς, είναι απάτη του πονηρού. Για να σε κλέψει το χρόνο της προσευχής, σε βάζει, ας πούμε, και μαλώνεις. Ή αν δεν έχεις κανένα να μαλώσεις, προσέξτε, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Σε βάζει να μαλώσεις εικονικά. Σου θυμίζει, δηλαδή, μέσα στη φαντασία σου, κάποιον ο οποίος έκανε ένα κακό, κάποτε το καιρό εκείνο, και ξαφνικά λες, το κοίταξε το παλιά του, ας πούμε, τι μου έκανε κλπ. Και σε βάζει μια διαδικασία, δηλαδή, κακίας. Σε βάζει, δηλαδή, σε θέση κακίας. Έστω και αν ο άλλος δεν είναι ενώπιον σου εκείνη τη στιγμή. Πού είναι τέτοιος και πού είναι αλλιώς, τι προσευχή να κάνεις μετά. Πού θα πας μετά. Σου έχει κόψει το δρόμο της προσευχής, χωρίς να το έχεις καταλάβει, ο πειρασμός εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που θα πας για την προσευχή, πρέπει να έχεις συγχωρέσει τους πάντες. Όταν λέει τους εχθρούς σου, να συγχωρήσεις τους εχθρούς σου, εννοείται δεν συγχωρήσεις όλους. Δεν συγχωρήσεις τους εχθρούς σου. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί.
Αλλά εχθρό σου μπορεί να είναι ένα οικιακό. Πόσε φορέ καθημερινά η χειρότερη εχθρή μα και η συχνότερη εχθρή μα είναι η οικία μα. Τα ζευγάρια μεταξύ του, παιδιά γονεί, αδέρφια μεταξύ του, αυτή δουλειά γίνεται κάθε μέρα. Αυτά έχουμε και εμεί εξομολογήσει, τι νομίζετε. Και πόσο άλλο, α πούμε, που θα έρθει, έχετε όλο, φανταστείτε, εξομολογείτε και όλα στην αμαρτία αυτή και δεν έχει συγχωρέσει. Ενώ την εξομολογείτε την αμαρτία, δεν έχει συγχωρέσει. Μα δεν είναι η εξομολόγηση για να πει την αμαρτία. Εντάξει, την αμαρτία τέλο πάντων, όπω για να πούμε και ένα αστείο, ναι, υπάρχει ένα τέτοιο αυτό εφόσον κυκλοφορήσει. Ο πνευματικό, ναι, έχει μάθει την αμαρτία σου από το Facebook. Τι ξέρει. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να δει τη μετάνοια σου. Όχι τι αμαρτίε σου. Οι αμαρτίε μπορεί να είναι γνωστέ. Μα δεν είναι, όλοι δημοσιεύουν τώρα τα κατορθώματά του στο Facebook. Τα πάντα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Μαζεύουν και λάκι. Ορίστε. Φωτογραφίζει κανένα. Έχει ο πνευματικό, τι κάνει να παρακολουθεί τώρα, θα είσαι σήμερα. Δεν παρακολουθεί. Του τα στέλνει όλα. Πάνε όλα από του φίλου. Από του φίλου σου. Όπω το παρακολουθεί εσύ, έτσι και αυτό είναι βλέπει και αυτό. Εκτό και αν κάνει φραγή, είσαι κάτι φραγή.